Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air, εδώ είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρύσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου και όλους εσάς που θα μας κάνετε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες σε μια νέα εβδομάδα με... Κάποιος έφαγε σοκολατάκι και τα άφησε εδώ μέσα, ρε φίλε. Αντικείμενο ήτανε. Εγώ δηλαδή τι είμαι, πετάς πράγματα. Αντικείμενα. Αντικείμενα. Καταρχήν, τιμή σου που είμαι από το ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα. Ευχαριστούμε. Ωραία. Τέτοια τιμή... Καιρό είχα να τη ζήσω. Μην το κάνεις πολύ συχνά όμως και κακομάθουμε. Όντως, ναι. Ναι, ναι. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Μετά τις 5.30 έχουμε μια συνέντευξη. Την οποία έχουμε προγραμματίσει. Οριστικό. Ναι. Θα τον έχουμε τον καλεσμένο μας. Ωραία. Για να τα πούμε λίγο μετά τις 5.30. Θα κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της φετινής χρονιάς για τον ποδοσφαιρικό Άρη με έναν άνθρωπο που την έχει ζήσει από την πρώτη μέρα. Από τότε. Από πριν καν ξεκινήσει προετοιμασία το περασμένο καλοκαίρι. Και σίγουρα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά μαζί του. Θα ακούσουμε βέβαια και εσάς μετά από τις 6. Θα μας πει και ο Χρήστος εμπειρίες του από το χειρό Ρούπελ που επισκέφθηκε το Σαββατοκύριακο. Και τη Λίμνη Κερκίνη. Και τη Λίμνη Κερκίνη. Έχει πολύ ωραία είναι. Μαύρισμα καλοκαιρινό. Και όλοι με βλέπουν, όλοι με βρίζουν ότι πήγα στη θάλασσα. Ναι, όντως, θα μπορούσε. Και εγώ πήγα στο Ρούπελ. Ωραία. Πόσες ώρες ήσασταν στον ήλιο και μαύρισες, έτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Δύο ώρες. Πάνω από δύο ώρες. Ήμουνα δύο ώρες στον ήλιο, περίπου μία ώρα και δέκα λεπτά βλέποντας την αναπαράσταση. Ναι. Άλλη μια ώρα περιμένοντας να αρχίσει για να δείτε τι πιάσαμε θέση. Απήγατε πολύ ώρες. Νωρίς δηλαδή. Ναι. Άλλη μια ώρα κάναμε βόλτα εκεί πέρα στο βουνό. Μπήκατε και μέσα. Ναι, φυσικά. Μέσα δεν είχε ήλιο. Νιώθει. Ναι, καλά, μέσα δεν είχε. Νιώθει όμως ένα ρίγο, ρε παιδί μου, δεν περνάει. Είναι. Όσο να. Κοίταξε, εμένα επειδή ο παππούς μου ήταν και εκεί. Όχι, ναι. Όχι στη μάχη. Ναι. Αλλά πέρασε και ήταν στρατιωτικός τότε. Mm-hmm. Ήταν στη Δράμα, θυμάμαι ο παππούς. Ναι. Διοικητής. Ποιο ήταν τέτοιο. 50ο Σύνταγμα. Ήταν νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο. Είναι στο DNA της οικογένειας να διοικεί γενικότερα. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Χρύσανθος ο παππούς. Ναι, ο παππούς ο Χρύσανθος. Ναι. Και μετά να τους ξυλώνουν τη Χούντα στο DNA. Λοιπόν, αφού έκανε δρόμο. Τι? Αφού έκανε δρόμο. Ναι. Τέλος πάντων, τον παππού μας τον ξύλωσε όμως δύο φορές. Τέλος πάντων. Πέρα από αυτό, έχεις μια φόρτιση συγκινησιακή και όταν ακούς και τις περιγραφές και βλέπεις κιόλας και ακούς για τους ήρωες εκεί πέρα που πέσανε. Το έχεις. Μάλιστα. Το βλέπουν και τα παιδιά. Θες και εσύ να μεταφέρεις τα παιδιά πέντε πράγματα παραπάνω. Τα παιδιά το ζεις περισσότερο. Δεν το αντιλαμβάνονται τόσο πολύ δικά με τις ηλικίες τώρα. Γιατί έπαιρνε 12, 10, 7, το καταλαβαίνουν. Μόνο οι μικροί δεν καταλάβαινε. Καλά, μικροί. Που έκλαιγε στα μπαμπούμ. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι το καταλαβαίνουν. Λογικό. Και μετά, μάλιστα, πολύ ωραία βουβαλίσια λουκάνικα. Δηλαδή έχει και το ωραίο μετά. Και... στη Λίμνη Κερκίνη. Πολύ και ωραία, φίλε. Και δεύτερο ημίχρονο. Ολόκληρο σερί. 8 η ώρα ήμουν νεκρό. Τι ώρα έφυγε στο σπίτι? 8 το πρωί. Πόση ώρα ήταν? Μια μισή ώρα. Έτσι, στο Ρούπερ. Ναι. Μετά στην Λίμνη, επειδή πας μέσα από τα χωριά και είναι δύσκολο. Ναι. Δύσκολο. Δεν είναι εθνική οδός. Να καταλάβει το τσίπι. Είναι εξαιρετική τέτοια. Yeah. Εξαιρετική εκδρομή για τα παιδιά. Μάλιστα. Το Ρούπερ είχε 4-5.000 κόσμο, φίλε. Είχε απίστευτο. Ναι, πούλμαν, τέτοια πράγματα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και καλά ήταν που λείπαμε την Κυριακή γενικά για να μην ακούμε διάφορους, να λένε ότι να είναι. Χθες πήγες. Χθες πήγα. Αν Σάββατο πήγες. Όχι. Χθες πήγα. Χθες ήταν η αναπαράσταση. Γι' αυτό δεν έχει ιδιαίτερη κινητικότητα στο chat όλα about that. Σου λέω γύρισα, έφυγα 8 το πρωί, ναι, γύρισα 8 το βράδυ σπίτι και κοιμήθηκα. Κατευθείαν. Ναι, ξύπνησα στις 11. Αλλά 8... Κάτσε, αγαπώ, εγώ σε πήγα 9 ώρα το βράδυ. Εσύ με ξύπνησες. Αλήθεια. Ναι. Συγγνώμη. Δεν το ήξερα. Okay. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Ήταν δύσκολη η διαδρομή. Δηλαδή με τι ζητάω συγγνώμη. Στην επιστροφή. Ναι. Με τα 4 παιδιά, γι' αυτό είναι το δυσκολία. Και εγώ νομίζω μιλούσες έτσι σιγά γιατί κοιμόταν κάποιο παιδί. Όχι, εγώ κοιμόμουν. Ναι, και μου λέει, έλα τι έγινε. Τέλος πάντων, ωραία, περάσαμε να πηγαίνετε με τα παιδάκια σας βόλτες. Ναι. Και εσείς που δεν έχετε παιδάκια, να παίρνετε κοριτσάκια ενήλικα. Να πηγαίνετε βόλτες κι εσείς. Εσύ πάνε μόνο στη Λίμνη Κερκίνη. Να φάζει και βουβάλιδα, κάστορες. Έχω βάλει βίντεο με κάστορες και τέτοια. Θέλω να πάω και στο Ρούπελ. Το Ρούπελ με στολές και τέτοια. Σου δείξω φωτογραφίες Γερμανοί, ντυμένοι και τέτοια. Πολύ ωραία. Μάλιστα.
Γερμανοί ήταν γενικότερα θέμα συζήτηση. Είναι θέμα συζήτηση γενικότερα οι Γερμανοί τα τελευταία 24 ώρες. Έχει, ρε παιδί μου. Οι Γερμανοί γιατί. Στον Άρη. Όχι, γενικότερα στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με αφορμή. Α, το διαιτητή λες. Το διαιτητή, ναι. Ναι, κοίταξε, ξεκινώντας από το συγκεκριμένο θέμα, το έχω γράψει και στο blog μου, στο SDNA, αλλά είναι το ψωμί μου πραγματικά. Και στεναχωριέμαι που πολλοί συναριανοί όταν αναφερόμουν σε αυτό ακριβώς που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι βιώνουμε, βιώνουμε μία ΕΠΟ με έναν πρόεδρο ο οποίος κατά δήλωση του ίδιου του Ιβάν Σαββίδη είναι δικός του άνθρωπος, βιώνουμε μία ΕΠΟ που οι ενώσεις στην πλειοψηφία τους αγαπούν τον Ιβάν για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, δεν ξέρω γιατί, κάποιες άλλες βέβαια δεν τον αγαπούν, κάποιες άλλες αγαπούν τον Μελισάν και κάποιες τον Μαρινάν, αλλά στεναχωριέμαι γιατί όλα αυτά τα πράγματα σε σχέση με τις ενώσεις, με τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί το παιχνίδι, με τον τρόπο και την κυριαρχία του συμπολίτη πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, τα ανέφερα 2 και 3 χρόνια πριν. Τότε που δεν ήταν ξεκάθαρα σε κανέναν, όχι γιατί έχω διορατικότητα μεγαλύτερη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί είχα αντιληφθεί και είχα καταλάβει και μέσω του γεγονότος ότι πέρασα μέσα από την ομάδα ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα και εκεί είναι το πλέον σημαντικό. Τώρα λοιπόν, τότε βέβαια που τα φωνάζαμε αυτά, εμείς ασχολιόμασταν με τον Καλαϊτζίδη και τον Γαλανό. Γι' αυτό είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Γιατί δεν έχουμε την αντίληψη να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι όταν σε πυροβολεί ο εχθρός έξω από τα τείχη, το να λύσεις τις διαφορές σου εντός των τειχών και να πεις ποιος θα καθίσει στο κανόνι και ποιος θα καθίσει στην πολεμίστρα δεν είναι τόσο σημαντικό. Στον Άρη έχουμε πάντα ένα τέτοιο θέμα, ένα τέτοιο ζήτημα και αναλωνόμαστε πάρα πολλές φορές σε ζητήματα εντός των συνόρων μας, εντός των τειχών μας, τα οποία δίνουν το δικαίωμα στον εχθρό στο τέλος να μας κατακτήσει και δεν καταλαβαίνουμε ότι στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου άλλα είναι τα σημαντικότερα. Όπως παραδείγματος χάρη το περίφημο VAR. Το VAR το οποίο βέβαια για τον Άρη θα είναι λυτρωτικό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Θα είναι λυτρωτικό γιατί ο Άρης ευνοείται μία φορά στα 100 και αδικείται 10 φορές στις 100. Δεν είμαι υπερβολικός να πω 90% ή 80%. Εγώ λέω για καραμπινάτες περιπτώσεις. Με εξαίρεση κάποιες χρονιές, όπως τη χρονιά που έπεσε η ομάδα, που υπήρχε στοχευμένο κυνηγητό για να πέσει η ομάδα. Ο Άρης λοιπόν, από το VAR θεωρώ ότι σε αρκετές περιπτώσεις, στα παιχνίδια με τον Πανιόνιο, τον Αστέρα Τρίπολης, τα Γιάννενα και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, δεν θα αδικείται. Θα τα βλέπουν τα χέρια, τα πόδια, τα κεφάλια και οτιδήποτε άλλο και θα υπάρχει το VAR. Επίσης, δεν θα ξαναδεχτεί γκολ σαν αυτό που είχε δεχτεί με τον ο Φάνης ο Κατεριανάκης, ο φίλος μου, από τον Ντέμι Νικολαίδη που μας κάνει και μαθήματα δημοσιογραφίας και ηθικής, ο άνθρωπος που είπε δεν πληρώνω το δημόσιο για να πληρώνω τα χρέη τους παίκτες και μίλησε τώρα και για τους δημοσιογράφους, ενώ έκανε κολοτούμπες όταν έβαλε εκείνο τον γκολ με Βαλιάνο διαιτητή που η μπάλα ήταν ένα μέτρο έξω από τη γραμμή. Η Λίβερπουλ έχασε πρωτάθλημα με τον Goal Technology για 1/100. Πέρα λοιπόν από τον Goal Technology, το VAR σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα είναι το άλοθη για να αδικήσει. Και ήδη από χθες νομίζω ότι πολύ το καταλάβατε αυτό. Γιατί ένα χέρι καθαρό του Κάνιας, ο διαιτητής έκρινε από το VAR ότι είναι ακούσιο. Όπως ο διαιτητής έκρινε ότι είναι offside ο Λιβάγια, άρα δεν υπάρχει πέναλτι στην εξέλιξη της φάσης από το μάτος. Έλα όμως που το offside δεν είναι offside, γιατί την μπάλα τη γυρίζει ο αμυντικός, ο Σάκοφ. Με αυτό λοιπόν το παράδειγμα, πάρα πολύ απλά, τι θέλω να σας πω. Με ενδιαφέρει να σας πω ότι πήρε άδικα ο ΠΑΟΚ το κύπελο ή οτιδήποτε άλλο. Ο ΠΑΟΚ το κύπελο το πήρε άδικα γιατί στις 3 προηγούμενους γύρους ευνοήθηκε σκανδαλωδώς από τη διαιτησία. Και με τον Εργοτέλη και με τον Πανιόνιο και με τον Αστέρα Τρίπολης. Έπρεπε να το πάρει και το κύπελο και το πρωτάθλημα και τα πήρε φέτος. Έτσι έπρεπε να γίνει. Όπως πρέπει η ΕΡΤ τώρα να χώσει καμιά 8 εκατομμύρια.
Η ΕΡΤ που μέχρι πέρσι μας έλεγαν ότι κακώς δίνει 2 στον Άρη, τώρα μας λένε ότι πρέπει να δώσει 8 για την ανάπτυξη ποδοσφαίρου στον ΠΑΟΚ. Έτσι θα μας λένε λοιπόν με τη συνδρομή και του κυρίου Κάκου και όλων αυτών. Θα βλέπουμε εμείς ότι βουτάει ο Μπίσεσβαρ, ότι πάει το πόδι του Μπίσεσβαρ στο πόδι του Ρόουζ και αυτοί θα λένε πήγε το πόδι του Ρόουζ στον Μπίσεσβαρ, άρα ορθώς έδωσε το πέναλτι. Και αν θέλετε να το βγάλουμε από ΠΑΟΚ και από Άρη, θα υπάρχουν πράγματα που είναι ακριβώς τα ίδια και στη μία περίπτωση θα κρίνει ο διαιτητής ότι είναι ακούσιο το χέρι και στην ίδια ακριβώς περίπτωση που θα αλλάζει η φανέλα θα θεωρεί ότι είχε πρόθεση και υπάρχει πέναλτι. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα δεν θα αλλάξει τόσα πολλά το VAR. Σίγουρα θα βοηθήσει σε αρκετές περιπτώσεις που ήταν πολύ εξόφθαλμα τα πράγματα. Δηλαδή, για να δεις το χέρι του Βιερίνια στη Λαμία χρειάζεσαι VAR. Απλά με το VAR εκεί θα έχει και αυτό στο μυαλό του ότι παιδιά θα πρέπει να το δω στο VAR. Άρα όταν το δω και στο VAR δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Και πάλι όμως η κρίση των διαιτητών θα είναι αυτή η οποία θα διαμορφώνει την τελική τους απόφαση. Αν επιλέγουν με βάση την κρίση τους και δεν έχει αλλοιωθεί η κρίση τους. Γιατί παράδειγμα, επειδή είναι και επίκαιρη η φωτογραφία του αστυνομικού που χαιρετάει τον Ιβάν, λες και είναι ο πρωθυπουργός, όπως λένε κάποιοι ότι είναι εδώ πάνω, με όλα αυτά που κάνει και αποφασίζει σαν πρωθυπουργός, για να μην πω σαν μονάρχης, ποια κρίση μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που τον χαιρετάει με αυτόν τον τρόπο. Και πώς ακριβώς θα επιβάλλει τον νόμο αν τον δει να παρανομεί. Θα τον επιβάλλει? Εγώ λέω δεν θα τον επιβάλλει. Όπως δεν τον επέβαλε όταν υπήρξε παράβαση του νόμου με εισαγγελέα παρόντα στο γνωστό παιχνίδι και τον άφησαν να φύγει για να παρέλθει το αυτόφορο. Δεν υπήρξε επιβολή του νόμου όπως θα υπήρχε σε μένα ή σε οποιοδήποτε άλλον. Αυτό είναι το κομμάτι της αντίδρασης του Αριανού σήμερα. Δεν έχει να κάνει με την ζήλια ως προς την πρόοδο του αντιπάλου. Γιατί ο αντίπαλος μιλάει για ένα πεντακάθαρο πρωτάθλημα και μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά στεναχωριέται όταν το αμφισβητούν. Και αν αφήσω στην άκρη το πρωτάθλημα και μιλήσω μόνο για το κύπελο, τι απάντηση μπορεί να δώσει ο καθένας σε συγκεκριμένα πράγματα? Goal offside με τον Εργοτέλειο Βέρμπλουμ. Goal offside το Μάτος με την Τρίπολη. Goal κανονικό του Αστέρα που ακυρώθηκε. Πέναλτι στο Βαρέλα που δεν δόθηκε. Πέναλτι στο 120 στο Βιερίνια που δεν υπάρχει. Με τον Πανιόνιο. Πώς είναι δίκαιο λοιπόν το double και δίκαιο το κύπελο όταν έχουν προηγηθεί τέσσερα τέτοια παιχνίδια και κερδίζεις την πρόκριση από τη μία φάση με goal offside, την πρόκριση με μούφα πέναλτι στη δεύτερη περίπτωση, την πρόκριση με goal offside στο ένα μάτς, goal κανονικό που ακυρώνει στον αντίπαλο και πέναλτι που δεν δίνεται στον αντίπαλο. Πώς είναι δίκαιο το κύπελο? Και αντίστοιχα γλιτώνεις λοιπόν στην κακή σου μέρα, γιατί χωρίς καμιά αμφιβολία και χθες και προχθές ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ και στην πορεία του πρωταθλήματος ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό, στην πορεία του πρωταθλήματος, αλλά όποτε χρειάστηκε, όποτε ήταν στην κακή του μέρα, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και στο κύπελο έγινε μόνο αυτό. Από χοντράδες όπως αυτή που σας περιέγραψα, μέχρι το πολύ απλό στο 0-0 με την Παναχαϊκή να φεύγει μόνος του παίκτης Παναχαϊκής και ο Ευαγγέλου, ο ίδιος δηλαδή διαιτητής, ο οποίος στην Τρίπολη ακύρωσε το κανονικό γκολ και δεν έδωσε το πέναλτι, ο ίδιος διαιτητής που από τα 400 μέτρα είδε πρόθεση του Κουέστα
να ανατρέψει τον παίκτη του Πανετολικού και έδωσε κόκκινη κάρτα στον Κουέστα και πέναλτι στον Πανετολικό. Αλλά το πέναλτι του Βαρέλα στα 3 μέτρα δεν το είδε. Το κανονικό γκολ του Αστέρα Τρίπολης δεν το είδε. Αλλά από το κέντρο είδε το Κουέστα. Ο ίδιος λοιπόν αυτός διαιτητής στο Παναχαϊκή ΠΑΟΚ που θα έλεγε 5-0 πάλι υπέρ του ΠΑΟΚ. 5-1. Φεύγει μόνο στο παίκτη Παναχαϊκής. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τον κόψει. Και δίνει φάουλ προγενέστερο υπέρ της Παναχαϊκής. Από τέτοιες μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να σου στραβώσουν το παιχνίδι, μέχρι τις μεγάλες λεπτομέρειες που καθορίζουν το αποτέλεσμα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να φτάσεις είτε να κατακτήσεις είτε να διεκδικήσεις ένα τρόπιο. Και αν είσαι καλύτερος στο ένα μάτς, να το πάρεις. Γιατί και αν ο Άρης έπαιρνε ένα μούφα πέναλτι με τον Εργοτέλη, που υπήρχε φάση, δύσκολη πολύ, που υπάρχει ανατροπή, αλλά φαίνεται ότι παίρνει και μπάλα ο παίκτης του Εργοτέλη, ο τερματοφύλακας. Εκεί στο 80 φεύγα. Υπάρχει φάση, δεν υπάρχει το goal technology, που η μπάλα περνάει δεν περνάει τη γραμμή. Αν εκεί ο ρέφερι βοηθούσε, ο Άρης όχι απλά θα έπαιρνε μια πρόκριση, θα γλίτωνε μια τεράστια εσωστρέφεια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ελλάδα να προστατεύεις την κακή σου μέρα μια ομάδα και να μετατρέπεις την αποτυχία, όχι σε επιτυχία, στη λιγότερη δυνατή χασούρα. Στην Ελλάδα μετράει πάρα πολύ. Και αυτό, θυμηθείτε, σήμερα που το λέω Μάιο του 19, ότι θα το προσφέρει το ΒΑΡ. Θα το προσφέρει σε αυτούς που το ελέγχουν. Και ξέρετε ποιος είναι ο ρέφερι υπεύθυνος ΒΑΡ στην Ελλάδα? Ο Κουκουλάκης. Ο Κουκουλάκης. Θα συνεχίσω μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα έχουμε συνέντευξη. Ναι, με συνέντευξη εννοώ. Γι' αυτό τα είπα τώρα πριν το διάλειμμα. Για να ακούει ο κόσμος και 5 διαφορετικά πράγματα από τα τετριμένα, από τις μεταγραφές, από την ουσία του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα, δεν είμαστε στην Αγγλία. Στην Αγγλία η Chelsea έφερε 0-0. Με τη Leicester 0-0. Και είχε 72 βαθμούς με τον έναν που πήρε. Και η Tottenham, που ήταν από πίσω τέταρτη και ήθελε να κερδίσει την έδρα της για να περάσει την Chelsea και να έχει μια καλύτερη κλήρωση, νομίζω. Αυτό δεν έχει. Ο τρίτος από τον τέταρτο στην Αγγλία στο Champions League. Έφερε 2-2. Και ο ένας και ο άλλος απέτυχε. Πήγε η Cardiff που έχει πέσει και κέρδισε μέσα στη United. Η Cardiff τι ήταν? Τι εντάξει. Με είδα και που ήταν ενδιαφερόμενη με τη City. Και η Liverpool 97 βαθμούς έκανε στο πρωτάθλημα. Και η Liverpool με 97 βαθμούς και μία ήττα, ναι, στην Αγγλία. Λάμε τόσο loser. Θα το δεις το loser 1 Ιουνίου. 1 Ιουνίου που θα το πάρει εντός η Tottenham. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε Λίμπρο 107,4, All About Arizona Air. Χρήστο Τσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σα στην ερώτησή σα, το σχόλιο σα στο 5-45-26. Αφήνουμε λίγο τι κουβέντε περί VAR στην άκρη και πάμε να μιλήσουμε καθαρά για Άρη. Για να κάνουμε... Και για VAR θα μιλήσουμε. Και για VAR μπορούμε να μιλήσουμε βεβαίω με τον. Με τον καλεσμένο μας. Θα κάνουμε τον απολογισμό της φετινής χρονιάς του ποδοσφαιρικού Άρη που βρίσκεται ήδη σε διακοπές. Δεν ξέρω αν ο Τόλης ο Τερζής βρίσκεται σε κάποια παραλία αυτή τη στιγμή και το διακόπτουμε. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δεν πάει σε παραλία ο Τερζής. Μόνο στο βουνό. Σε παραλία δεν είμαστε. Είμαστε στη Βέρεια, αλλά νομίζουμε ότι είναι χειμώνας γιατί από χθες αρχίσε και βρέχει. Και σήμερα έριξε βροχή. Για να σας δεν λέει βοηθάει, να καλοκαιριάσει. Για να σας βοηθάει να μπαίνετε στο μούτι της επόμενης χρονιάς, μάλλον. Μπορεί. Καθόλου απίθανο. Για σας υπάρχει ξεκούραση τώρα, γιατί για τους παίκτες okay, υπάρχει. Για σας δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση αυτό το διάστημα.
Σίγουρα τώρα από την Πέμπτη που κάναμε την τελευταία προπόνηση και μετά σταματήσαμε, σίγουρα οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, δεν έχουμε αυτό το κάθε μέρα την προπόνηση στο Ρίσιο. Απλά όποτε μας ζητηθεί η βοήθεια για να δούμε κάποιους ποδοσφαιριστές που μας θέλει είτε ο πρόεδρος είτε ο διευθυντής, σίγουρα αφιερώνουμε κάποιο χρόνο για να πούμε και τη γνώμη μας κι εμείς. Άρα δεν σταματάει η δουλειά με λίγα λόγια. Η δουλειά συνεχίζεται καθημερινά, απλά όχι με τους ρυθμούς που είχαμε και όχι στο γήπεδο. Ωραία. Δεξί μπακ βρήκαμε. Άλλη μεταγραφή. Δεξί μπακ βρήκαμε εδώ και θα καιρό. Δεν εννοείται. Θα σας πω ακούτσα δύσκολα. Άλλη μεταγραφή έχουμε έτοιμη στα ζαγκαριά. Ποιο είναι το δεξί μπακ? Το δεξί μπακ αυτός ο γνωστός, ο Σουηδός είναι. Α, ωραία. Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί, γι' αυτό λέμε. Όχι, όχι, εντάξει, θα ανακοινωθεί. Νομίζω ότι είναι τυπικά τα θέματα που μένουν. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό το ποδοσφαιριστή. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Γιατί και ο Σάββας ο Παντελίδης μας το είπε μεν, ναι, αλλά μας έκανε τρίπλα δε. Λέει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Ναι, ναι. Πάντων, εντάξει. Μέχρι να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις, ξέρετε πώς είναι σε αυτές τις μεταγραφές, σε αυτές τις δουλειές, όλο και μπορεί κάτι να συμβεί. Μέχρι να γίνουν επίσημα η ανακοίνωση είτε από τη μία ομάδα είτε από την άλλη, σίγουρα δεν είναι τίποτα τελειωμένο. Πάντως με το συγκεκριμένο, νομίζω ότι καλύψατε μία θέση με την οποία πονοκεφαλιάσατε αρκετά φέτος, είναι η αλήθεια. Εντάξει, στην συγκεκριμένη θέση υπήρχαν δύο ποδοσφαιριστές που κάποια στιγμή έπαιζε ο ένας, κάποια στιγμή έπαιζε ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές, 2-3 φορές αν δεν κάνω λάθος, και ο Σόουζα σε αυτή τη θέση. Ήταν μια επιθυμία, κοινή επιθυμία ολονών στην ομάδα από αυτών που αποφασίζουμε τέλος πάντων ότι θα πρέπει να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής σε αυτή τη συγκεκριμένη τη θέση. Και από την άλλη πλευρά. Είχαμε θεματάκια. Απ' την άλλη βρήκες παιδί, οκ. Το Γενάρη, ναι. Ναι, το Γενάρη. Γενικά, στα μπακ είχαμε ζητήματα φέτος, συνολικά στη χρονιά. Εντάξει, κοιτάξτε, το πρώτο γύρο ήταν και ο Ισπανός ο Μενέντες, έτσι, ο οποίος, ας πούμε, δεν συνέχισε από τον Ιανουάριο και μετά δόθηκε στην Ισπανία σε μια ομάδα β' κατηγορίας, εκεί δανεικός. Λογικό ήταν να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Και ο ποδοσφαιριστής που πήραμε μαζί με τον ήδη ποδοσφαιριστή που είχαμε, τον Βαλεριάνο, έτσι νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο καλύψανε πολύ καλά τη θέση αυτή τη συγκεκριμένη. Coach, τι περιμένουμε τώρα σε αυτή την περίοδο, τη μεταγραφική που έρχεται για τον Άρη? Ήδη ο Σάββας Παντελίδης λίγο πολύ μας έβαλε στο κλίμα, είπε 1-2 παίκτες εδώ, 1-2 παίκτες εδώ, 2-3 παίκτες εδώ. Θα πάμε πάλι σε πολλές επιλογές ή σαφέστα λιγότερες σε σχέση με πέρυσι? Ή, για να το συμπληρώσω εγώ λίγο αυτό του Χρήσανθου, λιγότερες βασικών και περισσότερες συμπληρωματικές ενδεχομένως. Νομίζω ότι ο coach τα είπε στην συνέντευξη τύπου την προηγούμενη εβδομάδα. Σίγουρα δεν θα πάμε σε πάρα πολλές βασικές επιλογές. Έτσι, νομίζω ότι η κατάσταση σε σχέση με πέρσι το καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική. Πέρσι υπήρχαν μόνο τα παιδιά που είχαν συμβόλαιο από την ομάδα που βγήκε από τη Football League στη Super League, έτσι, από τη Β' Εθνική. Χρειαστήκαμε 18 μεταγραφές, τόσες είχαμε κάνει πέρσι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση. Τώρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές από το βασικό κορμό που έχουν συμβόλαιο και για την επόμενη περίοδο. Άρα νομίζω ότι δεν θα χρειαστούμε πάρα πολλές μεταγραφές όσον αφορά τη βασική εντεκάδα. Σίγουρα θα χρειαστούν κάποια παιδιά σαν εναλλακτικές λύσεις. Νομίζω ότι ο αριθμός δεν έχει σχέση με τον περσινό, θα είναι πολύ λιγότερες σχέση με πέρσι. Πάντως, από ό,τι καταλάβαμε και από όσα ακούσαμε για τον κύριο Παντελίδη την προηγούμενη εβδομάδα, εντάξει, που δεν μίλησε με πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τον Άρη που θέλει τη νέα σεζόν, και είναι φυσιολογικό στην χρονική περίοδο που βρισκόμαστε, αλλά έδωσε αυτό το οποίο είπε, και από ό,τι καταλάβαμε θα είναι και ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο θα χτιστεί ο Άρης νέα σεζόν. Είναι ένας Άρης ο οποίος θα τρέχει και θα πιέζει, δηλαδή αυτό το οποίο βλέπαμε και στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, αυτά είναι τα πράγματα που προσπάθησε να περάσει ο προπονητής, έτσι, από ένα διάστημα και μετά όταν ήρθε στην ομάδα. Αυτή είναι και η κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει για την επόμενη χρονιά. Σίγουρα δεν ανοίχτηκε πολύ, δεν είπε πολλά πράγματα, γιατί είναι λογικό, περιμένει να δει ποιες κινήσεις θα γίνουν, περιμένει να δει ποιοι παίκτες θα αποκτηθούν σε αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις που πονάει η ομάδα. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να πει τις περισσότερα πράγματα, ήταν πιο επιφυλακτικός και λογικό είναι νομίζω. Σίγουρα θα μπορεί να πει πολλά περισσότερα όταν θα ξεκινήσουμε και εφόσον θα αρχίσουν να έρχονται και οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές.
Αυτό να το περιμένουμε τώρα, τώρα άμεσα. Εντάξει, η προετοιμασία βέβαια ξεκινάει σε 40 μέρες περίπου. Σαν μέσα του. Πότε θες να έρθουν οι παίκτες νωρίτερα? Του Ιούνιου. Τι να κάνουν διακοπές. Εντάξει, εκεί που θέλω να καταλήξω, Χρήσαντε μου, είναι για να ρωτήσουμε και το κούσε το εξής. Δηλαδή, μέχρι, η δική σου εκτίμηση κόστου μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία, σε τι πόσο πιστεύεις ότι θα έχει καλυφθεί το νέο ρόστερ? Καταρχήν να πω το εξής. Τυπικά ο παίκτης οποιοδήποτε μπορεί να έρθει 1η Ιουλίου. Τότε αρχίζουν οι μεταγραφές. Σωστό, σωστό. Επίσημα, ναι. Όλα τα συμβόλαια της προηγούμενης χρονιάς τελειώνουν 36. Σωστό αυτό. Σωστό. Ναι. Άρα 16 του μηνός να είναι εδώ, πείτε, ο Ματέο και ο Ρόους. 36 δεν λύγουν τα συμβολέα τους. Θα έρθεις να κάνεις προετοιμασία 15 μέρες. Τι με νοιάζει εμένα. Όχι, μέχρι τότε να έχεις ξεκαθάριση του. Ποιο? Το αν θα μείνουν ή θα φύγουν. Εγώ σου λέω, τυπικά όμως μπορείς να το ζητήσεις. Μπορείς να το ζητήσεις θεωρητικά πάντα. Έτσι, ναι, αυτό ισχύει. Αυτό είναι το τυπικό μέρος βέβαια. Τώρα καλό θα ήταν όταν θα ξεκινήσει προετοιμασία η ομάδα 15-16 Ιουνίου που είναι να δοθεί το πρώτο ραντεβού. Καλό θα είναι ο προπονητής να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές από τους καινούριους μιλάω στη διάθεσή του, έτσι ώστε να μπορεί να δουλέψει, γιατί το διάστημα μέχρι το πρώτο παιχνίδι είναι γύρω στις 40 μέρες, μέχρι τις 25 Ιουλίου, για να μπορέσει να δουλέψει αυτά τα πράγματα που θέλει, για να παρουσιαστεί η ομάδα όσο το δυνατόν γίνεται πιο έτοιμη στα συγκεκριμένα τα παιχνίδια. Ναι, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ νωρίς κάποια ομάδα να φορμαριστεί, έτσι και είναι και λάθος να φορμαριστεί μια ομάδα αυτόν τον καιρό, γιατί μετά θα έχει προβλήματα το χειμώνα, αλλά όσο το δυνατόν καλύτερα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα είναι οι ποδοσφαιριστές, να μπορέσει να ετοιμάσει την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα για τα συγκεκριμένα τα παιχνίδια. Ναι, γιατί τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ξεκίνησε η ομάδα τα επίσημα παιχνίδια εκεί προς το τέλος του Αυγούστου, αλλά όλοι λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε και υπομονή, παιδιά. Τα πρώτα 4-5-6 παιχνίδια, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια τελείως νέα ομάδα, θα δούμε πώς θα πάμε. Εκεί όμως υπήρχε το περιθώριο να διορθώσεις πράγματα. Εδώ μιλάμε για knockout match. Έχεις δύο μάτς που θα δώσεις τον πρώτο γύρο, άλλα δύο μετά καλώς εκ των πραγμάτων, άλλα δύο να πας στα play-off, που μακάρι να φτάσει η ομάδα στα play-off. Νομίζω ότι ο πρώτος μεγάλος εντός εισαγωγικών στόχος είναι αυτός. Να πας στα play-off, να κάνεις δηλαδή τρεις αγώνες εντός έδρας και μετά θες και λίγο εύνοια της τύχης βέβαια για τον αντίπαλο. Αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρχει και αντίπαλος ο οποίος δεν παίζεται. Είναι πιθανό να υπάρχει ομάδα που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ισπανία, στην Αγγλία, που ξέρουμε ότι αυτές οι ομάδες, εντάξει, είναι λίγο αλλού. Είναι δυνατές ομάδες, έχουν πολύ μεγάλα ρόστερ, πολύ ακριβά ρόστερ, ναι, σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες στον δεύτερο και στον τρίτο γύρο ειδικά, θα υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Μακάρι η ομάδα να τα καταφέρει, γιατί αν τα καταφέρει νομίζω θα υπάρχει μια τεράστια ανάσα στο οικονομικό, καλά αν περάσει στους ομίλους. Νομίζω θα ανάψει πυρσού ο Καρυπίδης. Αλλά πέρα από αυτό, θα ανάψουμε και εμείς, γιατί θα το ζήσουμε και η επιτυχία της ομάδας. Θέλουμε να έχει επιτυχία και ο πρόεδρος της ομάδας, γιατί αν είναι καλά αυτός οικονομικά, θα πηγαίνει καλά και ο σύλλογος. Αλήθεια, πώς είναι η συνεργασία πλέον με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Super League και με τον Άρη να επιστρέφει στην Ευρώπη? Γιατί εσύ τον έχεις βιώσει, τον έχεις ζήσει και στα δύσκολα κομμάτια. Εντάξει, ο πρόεδρος είναι η τέταρτη χρονιά τώρα που τελείωσε που βρίσκεται στην ομάδα, στον Άρη. Έχει κάνει πολλές θυσίες, έτσι αυτό είναι αλήθεια, το ξέρουν όλοι, το αναγνωρίζουν όλοι. Έχει βάλει αρκετά χρήματα, έχει πάρει την ομάδα από την ΓΑΜΑ Εθνική την χρονιά που δεν είχε βγει, έτσι. Βγήκε την επόμενη, βγήκε στη Β' Εθνική, δεν μπόρεσε μετά την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά βγήκε στη Super League. Σαν πρώτο στόχο που είχε θέσει φέτο, που ήταν η έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη, νομίζω ότι τον καταφέραμε και έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο ομάδα, λογικά είναι και αυτός ευχαριστημένος. Συνεχίζει να έχει όνειρα για την ομάδα ο πρόεδρος. Πιστεύω ότι θέλει λίγο βοήθεια παραπάνω από τον κόσμο, το έχει πει και ο ίδιος. Έχει όμως φιλοδοξίες, έχει όνειρα και θέλει να φτάσει ακόμα πιο ψηλά την ομάδα. Εκεί είναι και μια βοήθεια ακόμα στην οποία για την οποία ποντάρει και στα διαρκεία στο οποία αναμένεται να βγουν αυτή την εβδομάδα. Από ότι... Νομίζω το είχε πει στην τελευταία φορά που είχε μιλήσει, ότι είχε ζητήσει να, από τον κόσμο έτσι, να βοηθήσει παραπάνω, να αυξηθούν τα διαρκεία. Νομίζω ότι κάθε πρόεδρος θα το ήθελε αυτό, έτσι, όχι μόνο ο πρόεδρος του Άρη, αλλά και από τις άλλες ομάδες, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για την ομάδα. Όσον αφορά το οικονομικό σχέδιο. Έχουν εκλείψει και οι λόγοι της θεωρητικά πάντα αποχής του κόσμου από το γήπεδο. Ίσα ίσα πλέον ο κόσμος βλέπει ένα θελκτικό σύνολο, μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει, μπορεί να πρωταγωνιστήσει, υπάρχει και η πρόκληση της Ευρώπης, πρέπει σιγά σιγά
ή μάλλον όχι γρήγορα, ο κόσμος να γεμίσει και πάλι το κλειάνι της Βικελίδης, που βέβαια ήδη είχε μια πολύ μεγάλη πληρότητα φέτος. Απλά είναι δεδομένο ότι η δυναμική του κόσμου είναι ακόμα μεγαλύτερη και αυτό περιμένουμε να δούμε. Πληρότητα αγωνιστική θεωρείται ότι με βάση όλα αυτά τα οποία συζητάτε στο team που υπάρχει με τον Σάββα Παντελίδη, τον Ντίνο τον Διαμαντόπουλο, τον Θόδωρο τον Καρυπίδη βέβαια που είναι ο μεγαλομέτοχος ο πρόεδρος, θεωρείται ότι θα υλοποιηθεί τελικά αυτό το δύο παίκτες σε κάθε θέση? Γιατί είναι και μια από τις προϋποθέσεις για τις οποίες μας μίλησε ο Σάββας ο Παντελίδης. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχει γίνει κουβέντα ανάμεσα στους τρεις οι οποίοι είναι αυτοί και αποφασίζουν, έτσι πρώτος ο πρόεδρος, από εκεί και μετά είναι και ο διευθυντής και ο προπονητής, έτσι τα έχουν βάλει κάτω και έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα να γίνουν. Σίγουρα θα γίνει προσπάθεια από όλους για να γίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι να έχουμε δύο ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Βέβαια μπορεί να μην είναι ποδοσφαιριστές της άξης, μπορεί κάποιος να είναι λίγο καλύτερος, ο άλλος να είναι το level του λίγο πιο χαμηλό. Έτσι, ανάλογα και με το οικονομικό, ανάλογα και με τα χρήματα ας πούμε, που θα διαθέσει ο πρόεδρος. Αλλά αυτό επιβάλλεται να γίνει και νομίζω ότι θα γίνει στο τέλος. Στην δεύτερη αυτή χρονιά του Άρη, μετά την επιστροφή του Super League, εντάξει, πέρσι ήταν φυσιολογικό να μην δούμε την ομάδα να ψάχνετε τόσο πολύ για νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Πήγε σε πιο έτοιμες επιλογές. Φέτος ενδεχομένως να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό, ας πούμε, και να δούμε τον Άρη να ψάχνετε ίσως και για κάποιους νεαρούς εξελίξιμους παίχτες σε κάποιες θέσεις. Αν βέβαια αξιολογηθούν και ως κατάλληλες περιπτώσεις. Ναι, έχει γίνει κουβέντα αυτό που λέτε, έχει γίνει κουβέντα. Υπάρχουν οι βασικές επιλογές, έτσι, αυτοί που θα υπάρχουν στο μυαλό του προπονητή, ναι, για την βασική την εντεκάδα. Υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές οι οποίες είναι εισάξιες με αυτούς εδώ πέρα που θα είναι στη βασική εντεκάδα, απλά επειδή παίζουν 11 κάποιοι θα είναι αναγκαστικά στον πάγκο. Έτσι μιλάμε τώρα για εισάξιους ποδοσφαιριστές, έτσι, ναι, στο ίδιο επίπεδο, το ίδιο level. Από εκεί και πέρα όμως είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε και λίγους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι εξελίξιμοι, θα είναι νεαροί σε ηλικία και οι οποίοι θα μπορούν με τη δουλειά, έτσι, να φτάσουν και αυτοί στο επίπεδο των άλλων ποδοσφαιριστών. Και γιατί όχι αύριο μεθαύριο να μην ανέβει κάποιος ακόμα περισσότερο και να μην μπόρεσε η ομάδα να τον πουλήσει για να έχει και οικονομικό όφελος. Από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό? Γιατί τώρα εντάξει, εσείς που βλέπετε καλύτερα και παρακολουθείτε όλη την ώρα, έχετε εικόνα το αν υπάρχει κάτι αξιόλογο στην ελληνική αγορά. Φέρει τον Κλεμέντε. Μονολογώ εγώ, λέω κάτι δικά μου. Ναι, από το εξωτερικό σίγουρα είναι κάποια παιδιά νεαρής ηλικίας οι οποίοι παρακολουθούνται και όλο τον χρόνο. Έτσι, αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Έχουν ακουστεί και κάποια ονόματα από την Ελλάδα. Τώρα αυτά εδώ πέρα θα τα βάλουμε κάτω σίγουρα ο Διαμαντόπουλος, ο τεχνικός διευθυντής, μαζί με τον Σάββα, μαζί με τον πρόεδρο. Έτσι. Ναι, ναι. Και σίγουρα θα κοιτάξουν να βρουν την καλύτερη λύση για την ομάδα μας. Mm-hmm. Εγώ την αίσθηση, δική μου αίσθηση είναι αυτή, ότι με τον Παντελίδη έχει κολλήσει καλύτερα σε σχέση με τον Ερέρα και δεν είναι μόνο θέμα γλώσσας. Δηλαδή ότι η συνεννόηση δεν έχει να κάνει μόνο στο ότι μιλάει ελληνικά. Δεν ξέρω, και ως ιδιοσυγκρασία ενδεχομένως. Και το λέω με βάση, γιατί αρκετές φορές και στον πάγκο, αντί για το παιχνίδι, έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεστε και στον έναν προπονητή και στον άλλον. Εντάξει, εγώ η ιδιότητα αυτή τη στιγμή που έχω στην ομάδα του Άρη είναι για να βοηθήσω τον προπονητή, έτσι, σε οποιοδήποτε σημείο και για οτιδήποτε πράγμα μου ζητηθεί η βοήθεια, είμαι εκεί για να τον βοηθήσω, είτε είναι στον πάγκο, είτε είναι στην προπόνηση, είτε είναι το βράδυ να είμαστε στο ξενοδοχείο και να κάνουμε την κουβέντα, οτιδήποτε μου πει. Έτσι. Ο Πάκο, εντάξει, ήταν λίγο πολύ καλός άνθρωπος σαν χαρακτήρας, έτσι ήταν λίγο, είχε διαφορετική κουλτούρα, ήταν συνηθισμένος διαφορετικά. Ο Σάββας είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Σάββας γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, γνωρίζει τη Super League, γνωρίζει τους ποδοσφαιριστές, τους αντιπάλους, την νοοτροπία και σίγουρα είναι πιο εύκολο, και όχι λόγω της γλώσσας όπως είπατε πριν, είναι σίγουρα πιο εύκολο να συνοηθείς. Και εγώ θα το χαρακτήριζα ίσως και πιο συνεργάσιμο, γιατί ο Ερέρα σου δίνει λίγο την εικόνα του ανθρώπου που είναι απόλυτος. Είχε κάποια πράγματα ο Πάκος στο σκεπτικό του, τα οποία θεωρούσε ότι αυτά είναι δεδομένα. Δεν υπήρχε κάποια πράγματα έτσι που να πεις ότι ξέρεις τι, να τα συζητήσουμε ή να τα δούμε λίγο διαφορετικά. Σεβαστή η γνώμη του. Έτσι αυτός είναι προπονητής, έτσι είχε αποφασίσει. Εμείς αναγκαστικά ακολουθούσαμε τον δρόμο του. Ο Πάκο ήταν εντελώς διαφορετικά τα σκεπτικά του, ήταν μεγαλωμένος αλλιώς, είχε δουλέψει σε άλλες ομάδες, δεν ήξερε το δικό μας το πρωτάθλημα, δεν ήξερε τη Super League, είχε τα δικά του, τα πιστεύω.
Ναι, υπάρχει πάντα αυτό. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι φέτος υπάρχουν τρία παιχνίδια τα οποία κέρδισε ο Άρης και λειτουργήσαν στο τέλος απόλυτα θετικά στο ταμείο. Τα δύο τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ρωτάμε και παίκτες και τα λοιπά. Ποιο ήταν πιο σημαντικό, το γκολ του Ματίγια με τη Λαμία, γιατί εκεί θα ακολουθούσε χαμός αν δεν κέρδιζε η ομάδα. Το γκολ στην Ξάνθη που ήταν η επανέναρξη εκεί με τον Ματέο Γκαρσία. Ή η νίκη στη Ριζούπολη, όπου ήταν ανάμεσα στον Πάκο και τον Σάβα και υπήρχε ο Τόλης στη μέση. Που όταν με βάλανε στη μέση, ήταν δηλαδή. Ήταν κομβικό και εκείνο το μάτς. Και τα τρία νομίζω ότι είναι, το καθένα για τους λόγους του ήταν καθοριστικά. Το παιχνίδι, να τα πάρω το πρώτο, όπως είπατε, το πρώτο με τη Λαμία, ήταν στην περίοδο στα μέσα Ιανουαρίου, ναι, τότε που είχαν φύγει κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν τους είχαμε αναπληρώσει ακόμα. Είχαμε πολλούς ποδοσφαιριστές εκείνη τη μέρα το συγκεκριμένο παιχνίδι τραυματίες. Ο Μπρούνο Γκάμα τραυματίστηκε. Στο 7ο λεπτό κιόλας. Σε εκείνο το παιχνίδι χτύπησε και ο Μπρούνο, έτσι ακριβώς. Δεν ήταν καλό το κλίμα της ομάδας από τα προηγούμενα τα παιχνίδια. Σίγουρα το γκολ του Ματίγια ήταν καθοριστικό. Εμείς δεν το χάρηκαμε και το παιχνίδι τη νίκη. Έτσι, όταν πήγαμε στα αποδυτήρια ήταν σαν να μην κερδίσαμε. Στην ουσία δηλαδή το μόνο που κερδίσαμε από εκείνο το παιχνίδι ήταν οι τρεις βαθμοί στη βαθμολογία, τίποτε άλλο. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ξάνθη, σίγουρα ήταν το παιχνίδι, το γκολ εκείνο το συγκεκριμένο του Ματίου που ήταν η επανεκκίνηση της ομάδας. Από εκείνο το παιχνίδι και μετά η ομάδα πήρε πάνω της. Σε τρεις μέρες μετά παίζαμε με τα Γιάννηνα μέσα στην έδρα μας στο Βικελίδης, κερδίσαμε και εκείνο το παιχνίδι με καλή εμφάνιση. Και από εκεί και μετά άρχισε η ομάδα να ρολάρει και να παίρνει και αποτελέσματα και να παίζει και πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι μέσα στην Ριζούπολη, η κατάσταση ήταν άσχημη εκείνο το διάστημα, γιατί η ομάδα προερχόταν από τέσσερις ήττες. Ήταν το παιχνίδι με τον Πανιόνι που χάσαμε στη Νέα Σμύρνη, μέσα στην έδρα μας από τον ΠΑΟΚ, χάσαμε στο ΑΚ από την ΑΕΚ και τελευταία ήταν από τον Ολυμπιακό, που την επόμενη μέρα η διοίκηση είχε αποφασίσει να φύγει ο ΠΑΟΚ. Και εκείνο το παιχνίδι ήταν δύσκολο και ας παίζαμε με τον τελευταίο, έτσι, ας παίζαμε τον Απόλλωνα ο οποίος ήταν τελευταίος στη βαθμολογία, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ότι η ομάδα που ερχόταν από τέσσερις ήττες, αλλαγή προπονητή, περιμέναμε την άλλη εβδομάδα να έρθει ο καινούριος προπονητής, χωρίς ψυχολογία τα παιδιά, σίγουρα και εκείνο ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και έτσι όπως εξελίχθηκε μετά ήταν σημαντική η νίκη, πάρα πολύ σημαντική. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που είπε προχθές ο Σάββας ο Παντελής ήταν η σχέση με τα αποδυτήρια. Νομίζω ότι πάντα ο βοηθός προπονητή είναι πιο κοντά στους παίκτες. Δεν λέω στον Άρη, σε όλες τις ομάδες, ότι ο βοηθός προπονητή πολλές φορές είναι αυτός ο οποίος συνδέει πολλές φορές ποδοσφαιριστές με τον πρώτο προπονητή. Έχεις την ίδια άποψη με τον coach ότι... Καταρχήν, υπήρχαν θέματα στα αποδυτήρια μέχρι το Γενάρη. Λίγο πολύ καταλαβαίνουμε όλοι ποιους παίκτες εννοεί από εκεί και έπειτα. Αλλά και ότι υπάρχουν ακόμα. Κοιτάξτε, δύσκολο είναι αυτό τώρα. Σε όλες τις ομάδες ισχύει αυτό που είπε ο coach για τους βοηθούς. Έτσι, πάντα είναι πιο κοντά με τους ποδοσφαιριστές. Όχι, αυτό το είπα εγώ. Έτσι. Αυτό το λέω εγώ. Όχι ο coach. Εγώ λέω ότι ο coach είπε ότι υπήρχαν προβλήματα στα αποδυτήρια με κάποια παιδιά και δεν τα έχουμε λύσει ακόμα όλα. Απλά στο λέω με την ιδιότητα, επειδή ακριβώς είσαι ο βοηθός προπονητή και συνδέεις τις δύο πλευρές. Εντάξει, κοιτάξτε, σε κάθε ομάδα είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που παίζουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι στον πάγκο και κάποιοι που είναι εκτός αποστολής. Έτσι, είναι λογικό γιατί παίζουν 11 και μπαίνουν και άλλοι 3 αλλαγή. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν τον εαυτό τους αντικειμένο και είναι δυσαρεστημένοι. Είναι λογικό αυτό, δεν είναι παράλογο, παντού συμβαίνει. Όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες. Κάποιος ποδοσφαιριστής που δεν θα παίξει μπορεί να θεωρεί ότι αδικήθηκε ή να νομίζει ότι εγώ έπρεπε να παίξω και να μην παίξω τάδε. Ναι. Αυτά υπάρχουν παντού. Εντάξει, είναι στο μυαλό των ποδοσφαιριστών. Ο προπονητής από την πλευρά του κοιτάει το καλύτερο για την ομάδα και κοιτάει τους ποδοσφαιριστές στην προπόνηση και ποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση με σκοπό μόνο και μόνο να κερδίσει την Κυριακή. Δεν κοιτάει τίποτα άλλο. Δεν κοιτάς πρόσωπο. Κοιτάς ποιος είναι πιο καλά να τον βάλουν για να κερδίσουν. Νομίζω ότι αυτό έκανε και ο Σάββας, δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Άρα για να το διευκρινίσουμε και λίγο παραπάνω, δεν εννοούσε κακά παιδιά.
εννοούσε ότι υπάρχει από κάποιους μια γκρίνια παραπάνω, παίζω, δεν παίζω, όχι έπρεπε να παίξω εγώ. Αυτό εκεί είναι το ζήτημα δηλαδή. Έτσι όπως το είπε ο Σάβας στη συνέντευξη, έτσι το ερμηνεύω εγώ. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι αυτό είπε. Και νομίζω ότι δεν ισχύει μόνο στη δικιά μας την ομάδα, νομίζω παντού. Ότι ισχύει σε όλες τις ομάδες. Και σε κάποια σημεία, coach, δεν βοήθησαν και οι οριακές καταστάσεις που κλήθηκαν τα αποδυτήρια να διαχειριστούν μετά από άσχημα αποτελέσματα, νομίζω. Δηλαδή, έκαναν ίσως λίγο πιο άσχημα το πράγμα, αλλά εκεί φάνηκε και η διαχείριση και από το. Πώς φαίνεται ο φίλος των παικτών αμέσως. Και από τον Παντελίδη, αλλά και από ολόκληρο το τεχνικό team. Ο κολλητός των ποδοσφαιριστών. Στη διαχείριση των δύσκολων καταστάσεων. Τι δύσκολο, θα αρχίσω τώρα, είναι και ο coach στον αέρα. Τι δύσκολη κατάσταση έχει με τον Εργοτέλη δηλαδή. Αλλά εσύ έχεις κουραστεί. Το κύπελο θέλω. Ναι, πήγε ο άλλος με 18 τέτοιες σφαγές και έχει πάρει το κύπελο. Κόστος του χρόνου να πάτε στο τελικό γιατί ο Χρήστος εδώ πέρα με το. Κοίταξε, άμα μου δώσουν δύο goal offside, πάρω δύο πέναλτι μούφα, ακυρώσουν και δύο goal στον αντίπαλο, θα πάω με μένα να παίζει, θα πάει στο τελικό. Τι ρε φίλε, τέλος πάντων. Για να αλλάξουμε την κουβέντα. Νομίζω ότι από όλη τη χρονιά έτσι, το μόνο μελανό σημείο τη ομάδα. Μας ήταν αυτό, έτσι το δεν μπορέσαμε ας πούμε, να προχωρήσουμε στο κύπελο, να πάμε σε επόμενο γύρο ή στους 16-18 να προχωρήσουμε παραπάνω. Απλά δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία, έτσι μας έτυχε ακριβώς σε εκείνο το διάστημα το οποίο η ομάδα βρισκόταν στην χειρότερη της κατάσταση αγωνιστικά. Ήταν και το διάστημα το οποίο προσπαθούσαμε στην προπόνηση να αλλάξαμε τον τρόπο προπόνηση, να ανεβάσουμε λίγο τη φυσική κατάσταση έτσι με τη γενική έννοια σας το λέω. Και μας έτυχε έτσι πριν τα Χριστούγεννα εκείνο το παιχνίδι το οποίο η ομάδα δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Είναι ίσως το μοναδικό μελανό σημείο το οποίο και εμείς τα αναχωριόμαστε γι' αυτό, έτσι, και εμάς δεν μας άρεσε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το χρωστάτε για τον χρόνο. Ναι, εννοείται ότι είναι στόχος, και ότι το χρόνο θα πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα σε αυτό το θεσμό. Νωρίτερα έκανε κόσμο μια αναφορά στον Μπρούνο Γκάμα. Ο κύριος Παντελίδης είπε ότι τον περιμένουμε τον Αύγουστο. Είναι ένα ερωτηματικό η κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει, γιατί μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι σίγουρα ποιοτικός. Okay, μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά είναι και στα 31 του. Εντάξει, 31. Ναι, ο Μπρούνο βρίσκεται τώρα στο στάδιο αποθεραπείας. Ναι. Έχει έρθει και τελευταίο διάστημα, έχει έρθει και δύο-τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη, ήρθε και εκεί στο προπονητικό. Mm-hmm. Τον είδαμε, μιλήσαμε κιόλας μαζί του. Πάει πάρα πολύ καλά η αποθεραπεία του. Εάν τυχόν σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η αποθεραπεία που κάνεις, όχι τόσο η επέμβαση, γιατί πάνω κάτω την επέμβαση την κάνουν καλοί γιατροί και κάνουν όλοι τα ίδια πράγματα. Η αποθεραπεία είναι το σημαντικό. Mm. Ο Μπρούν ακολουθεί το πρόγραμμα έτσι όπως πρέπει να ακολουθήσει. Οπότε εμείς περιμένουμε να είναι μαζί μας τον Αύγουστο. Ευχόμαστε να είναι στην κατάσταση αυτή που ήταν πριν τον τραυματισμό του, πριν τον Ιανουάριο δηλαδή. Νομίζω ότι τα 31 χρόνια δεν νομίζω ότι είναι πολύ. Ότι θα έχει κάποιο θέμα επειδή χτύπησε στα 31, δεν νομίζω ότι θα τον επηρεάσει. Το θέμα είναι να γίνει καλή αποθεραπεία του και να μπορέσει να τον φύγει μετά ο φόβος που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που κάνουν αυτή την επέμβαση στο γόνατο, για να μπορεί να μπει να βοηθήσει και την ομάδα. Μάλιστα. Έτσι είναι σημαντικό. Και εντάξει, υπό άλλες συνθήκες ο Αύγουστος θα ήταν το ξεκίνημα. Τώρα δεν είναι το ξεκίνημα ο Αύγουστος, θα προηγηθούν πολύ σημαντικά παιχνίδια. και δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι η αναμονή. Για δύο-τρεις παίκτες που είναι και δεν είναι στην ομάδα, δηλαδή ο Ρόουζ, ο Ματέο. Η ομάδα τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, αναγκάζεται και ψάχνει και προχωράει μάλιστα και για το backup, ή περιμένει και αναμένει τι θα γίνει με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και δεν λέω να μας πείτε τι γίνεται με τον Ρόουζ και τον Ματέο, αλλά θέλω να δω και να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινείται μια ομάδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, από τη μία θέλει αυτούς τους παίκτες, γιατί και αυτοί θέλουν να μείνουν, απ' την άλλη. Ειδικά η περίπτωση του Ματέου νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη για τον Άρη με βάση τα χρήματα που απαιτούνται. Ψάχνεις ταυτόχρονα και για τον αντικαταστάτη, δεν ψάχνεις. Ψάχνεις και το προχωράς, τι ακριβώς γίνεται. Είναι όντως δύσκολες περιπτώσεις και οι δύο, και του Ματέου και του Ροζ. Βέβαια για τον Ματέου έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση η ομάδα στην Las Palmas. Είναι κάτι που εξαρτάται από τη Las Palmas, περιμένουμε δηλαδή την απάντηση τη δική τους. Όσον αφορά για το Ρόζ, είναι δεδομένη η επιθυμία της ομάδας αλλά και του ίδιου του παίκτη, από ό,τι γνωρίζω, να μείνει στην ομάδα. Εκεί υπάρχει μια ρήτρα στην συμφωνία που έγινε τον Ιανουάριο ανάμεσα στη Λοριάν και στον Άρη. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσό. Σίγουρα θα γίνει κάποια διαπραγμάτευση για μικρότερο από αυτό το ποσό, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του Ρόζ.
Εμείς θέλουμε, η ομάδα θέλει και τον Ματέο, θέλει και τον Ρόζε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές θέλουν να μείνουν στην ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι δύσκολες περιπτώσεις, σίγουρα η ομάδα αυτή τη στιγμή ψάχνεται για τους αντικαταστάτες. Έτσι. Κοιτάμε ποδοσφαιριστές στις συγκεκριμένες θέσεις. Για το ενδεχόμενο δηλαδή. Ναι, για το ενδεχόμενο που κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα όμως η πρώτη επιθυμία ολονών είναι να μείνει και ο Ματέο, να μείνει και ο Ρούς στην ομάδα μας. Δεν ξέρω αν σας είπανε και τίποτα στην τελευταία συγκέντρωση την περασμένη Πέμπτη, πριν αναχωρήσουν και αυτοί. Ο Ματέο δεν πρόλαβε να μιλήσει γιατί έτρωγε. Έτρωγε, έφαγε όλα τα σουβλάκια, έφαγε όλα τα φυτά. και δεν πρόλαβε να μιλήσει. Λέει, κάτσε να τα φάω τώρα που δεν θα ξαναπετύχω. Σωστό. Ναι, εντάξει, ναι, κάτι τέτοιο. Δεν έχουν αναγκαία. Οι Αργεντίνοι τρώνε, έχουν τις μπριζόλες τις ωραίες. Ναι, έχουν αποκρέατα, είναι καλά οι Αργεντίνοι. Εντάξει. Δεν ξέρω, έφερε καμιά γίδα τίποτα ο Δελιζής πάλι να ψήσει, ψήνει κάτι περίεργο. Όχι, όχι, αυτά τα ήταν ο διευθυντής μαζί με τον προπονητή, αυτή τα κανονίσανε, δεν έφερε ο Δελιζής. Δεν είχε προβατίνες δηλαδή για τέτοια. Είναι και αυτά. Βέβαια, το Βαγγέλη είδα, ψήνω Βαγγέλης ήταν ο ψήστης, τα ψήσε καλά τα σουλάκια. Να είναι καλά, να είναι καλά ο Βαγγέλης, να είναι γερός, τα έκανε πολύ καλά τα κάνει. Και νατάκια και δεν νομίζω να έλεγα τίποτα γιατί είναι και λίγο δυνατός ο Βαγγέλης, αλλά εντάξει. Το καλό κλίμα πάντως αυτό που βλέπουμε και από τέτοιες περιστάσεις όπως το ψήσιμο τελευταία μέρα κτλ. Είναι νομίζω, αν όχι το πρώτο κλειδί, ένα από τα βασικά κλειδιά ώστε ο Άρης να συνεχίσει το ίδιο και ακόμα καλύτερα την επόμενη σεζόν. Μακάρι και εμείς το ευχόμαστε. Όλα από εκεί ξεκινάνε, από το καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια. Έτσι και αυτό είναι κάτι που πιστώνεται πρώτα στον προπονητή, έτσι, ναι. Και γενικώς στη διοίκηση, στην ομάδα, σε όλους που είναι εκεί μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ευχάριστες τέτοιες στιγμές όταν κλείνει το πρωτάθλημα και έχουμε πετύχει το στόχο μας, να είμαστε όλοι μαζί έτσι σε ένα μπάρμπεκι, όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι προπονητές και να υπάρχει τέτοιο καλό κλίμα και χαμόγελο και πειράγματα και τέτοια πράγματα. Την προετοιμασία την κλείσαμε. Ολλανδία υπό coach οριστικοποιήθηκε. Νομίζω είναι μια από τις εκκρεμότητες που είναι να λυθούν τώρα, αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι πρέπει να το έχουν τελειώσει το θέμα με την Ολλανδία. Ένα προπονητικό κέντρο, νομίζω κοντά στο Eindhoven τώρα. Αν δεν το έχουν κλείσει, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου δηλαδή να το τελειώσουν. Με τα φιλικά, νομίζω, ήταν μια εκκρεμότητα να οριστικοποιηθούν. Ναι, και με τα φιλικά, ναι. Και τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε εκεί πέρα στα φιλικά. Μάλιστα. Άρα, υπεύθυνοι επικοινωνίας να στείλουν τίποτα να βάλουμε, γιατί αλλιώς θα γράφουμε όλες τις μεταγραφές και μετά μαζί τις χαλάσαμε. Όχι. Όχι. Κοτς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση, γιατί είναι απαραίτητη. Παρόλο που έχω την αίσθηση ότι και εσύ και ο Σάββας Παντελίδης και ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο για εσάς η ξεκούραση. Κάτι καμιά βδομαδούλα να κλέψετε. Μετά υπάρχει η προεργασία για την ετοιμασία, για την προετοιμασία. Προεργασία για την προετοιμασία. Προεργασία για την προετοιμασία, σωστά το λέτε. Εντάξει, είναι, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες και έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε στη διάθεση και του Προέδρου και του Ντίνου όποτε χρειαστεί για να βοηθήσουμε σε κάτι. Εννοείται και του Σάβα. Όσο το δυνατόν να είναι λυμένα τα προβλήματα, έτσι ώστε όταν θα ξεκινήσει η ομάδα 15-16 Ιουνίου, να μπούμε με μοναδικό στόχο τη δουλειά και τίποτα άλλο στο μυαλό μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση. Να σε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κόσμο. Λοιπόν, αυτά. Από τον. Μ' αρέσει ο Τερζής για τον τρόπο με τον οποίο μιλάει. Καταρχήν ξέρει να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Ναι. Ξέρει να συνεννοηθεί μαζί. Τώρα το έργο του. Ως δεύτερος προπονητής δεν μπορεί να τύχει ιδιαίτερης κρίσης από όλους εμάς, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτός που κρίνει, νομίζω, τον βοηθό προπονητή, γιατί το είπε κιόλας, η δουλειά μου είναι να βοηθάω τον πρώτο προπονητή. Είναι πρώτα απ' όλα, ναι, σήμερα που μιλάμε ο Σάββας ο Παντελίδης, αλλά νομίζω ότι περισσότερο από όλους αξιολογούν οι παίκτες τον δεύτερο προπονητή, αν κάνει καλή δουλειά ή όχι. Και πάντα βέβαια ο πρώτος προπονητής. Δηλαδή, ο Σάββας ο Παντελίδης ξέρει πάρα πολύ καλά αν νιώθει ή δεν νιώθει ο Τερζής. Το ξέρει από τις κουβέντες τους, το ξέρει από τις συζητήσεις τους, από τις προτάσεις του, από έναν παίχτη που θα αξιολογήσει και θα πει κάνει ή δεν κάνει. Άρα, περισσότερο νομίζω ότι μόνο άνθρωποι που τον ζουν. Το ίδιο ισχύει για τον γυμναστή, για τον φυσιοθεραπευτή. Για το γιατρό, είναι άνθρωποι που η δουλειά τους κρίνεται από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται. Είναι και αυτός στο team, είναι
Βέβαια. Τον άμεσο 100 επίση του και, και ο Αξοβάβαλη και ο. Ναι. Πώς τον λέω, το λέω, ο Σαμπανάτζοβιτ, το λέω εγώ, ρε φίλε. Σομπότοβιτ. Ο Σομπότοβιτ. Θυμάμαι το Σαμπανάτζοβιτ, παιδιά, για να το θυμάμαι το Σομπότοβιτ, ο οποίο είναι ο αναλυτή των αγώνων συνεργάτη, ο γυμναστή. Ο Σάκης Παντελίδης. Ο Σάκης Παντελίδης. Ο οποίος πιστώνεται μεγάλο μερίδιο της αλλαγής του Άρη, κύριος στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Φυσικά. Εντάξει, ο αθλητικός διευθυντής είναι αθλητικός διευθυντής. Ο ιδιοκτήτης είναι ιδιοκτήτης πρόεδρος. Αλλά το λέω για το team. Υπάρχουν σκάουτερ στην ομάδα. Οι οποίοι παρακολουθούν παίκτες, παρακολουθούν τον αντίπαλο, παρακολουθούν το ένα. Ο Κερίδης, ο Τόλος Τρίς, που ασχολείται και με αυτό το κομμάτι. Μπράβο. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά ασχολούνται με την ομάδα και το έργο τους κρίνεται περισσότερο από αυτούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι. Εύκολα εμείς λέμε είναι καλός ή δεν είναι καλός ένας παίκτης. Εύκολα λέμε καλά δεν το είδες το πώς παίζει ο αντίπαλος σας στη μένα ή οτιδήποτε άλλο. Κρίνουμε πολλές φορές από το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό που γινόταν με τη Λαμία, που όλοι λέγανε καλά ρε τη Λαμία. Η Λαμία μετά απέκλεισε τον Ολυμπιακό σε διπλά παιχνίδια, τον Παναθηναϊκό σε διπλά παιχνίδια από το κύπελο και παραλίγο να κάνει και με την ΑΕΚ. Παραλίγο, για ένα ημίχρονο παραλίγο, γιατί μετά εμφανίστηκε η Μπαρτσελόνα στην ΑΕΚ, η οποία ξαναέφυγε στον τελικό. Τέλος πάντων, ωραία, χρήσιμα αυτά που μας είπε ο Τόλης ο Τερζής. Σε λίγο θα τα διαβάσετε βέβαια όσοι δεν τα προλάβατε στο Λαμπαουτάρις και θα τα ακούσετε κιόλας, γιατί ο συνεργάτης που βρίσκεται απέναντι και μας κοιτάει και δεν κόβει τον Τόλη Τερζή για να τον φτιάξει, για να μας τον φέρει να κάνει, χασμουριέται μαζί με τον Ιχολύπτη. Πρέπει να πάμε στο break για να πάρει το αρχείο και να το κόψει. Ο γνωστός. Ο συνδικαλιστής με τους παίκτες, τα Τσιμιτσικότσι και με τους Ιχολύπτες αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, ο καλύτερος φίλος των Ιχολυπτών, Νίκος Παπαδόπουλος. Τι. Φίλο σου. Και οι δύο. Πρώτον, αντί να εκτιμήσεις. Αντί να εκτιμήσεις. Ξερουφιάνεψαν και είπαν 4:40 ότι το πήρες. Αποκλείεται. Όχι, έπεσε. Έπεσε η report. Δύσκολα. Δύσκολα. Βγάζει ψεύτη τον κύριο διευθυντή. Δύσκολα. 4:40. Έτσι μου ο κύριο Αγόρα. Και εγώ στις 4 ήμουν εδώ πέρα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το κομμάτι. Άρχισε. Άρχισε η γυβίστηση. Ήμουν στις 4. Χάνω την αίσθηση του χρόνου μερικές φορές. Συγγνώμη. Την αίσθηση του χρόνου τη χάνει. Κερνάει όλο καβαδία στα φαγητά. Τι θα γίνω αυτή την περίπτωση. Τώρα θα κάνουμε, θα πάμε break, θα συνεχίσουμε. Θα πάμε break, θα το κάνουμε τώρα το break. Βάλε και τον 6,5 μαζί μας. Ναι, μην βάζεις κανένα. Βάλε τον break τον 6 κανονικότατα. Και βλέπουμε μετά. Και δεν βλέπουμε μετά. Λίπερο 107,4, All About Aris On Air. Έχουμε άλλο ένα 25 λεπτό το οποίο θα πάμε μαζί, μέχρι τις 7 παρα 5. Χρήστε τον Τζαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα, Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας και τα Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείς να παρακολουθήσεις σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Τώρα πλησιάζει και το καλοκαιράκι. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender. Κάνε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Αν θες κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και πάρε τα εφόδια να δουλέψεις στον τομέα του τουρισμού. Τα σεμινάρια στα τουριστικά συνδυάζονται με πληρωμένη εργασιακή εμπειρία σε συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων. Τα Data Labs θα βρίσκεται Εθνικής Αμήνης 14α. Τηλέφωνο 2310-222962 και datalabs.edu.gr. Σε επίπεδο ρεπορτάζ ο ποδοσφαιρικού Άρη, περιμένουμε να δούμε αν αυτή η εβδομάδα θα μας φέρει κάποιες εξελίξεις. Κυρίως νομίζω όσον αφορά το κομμάτι που αφορά το ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ, χωρίς να αποκλείται βέβαια να προκύψει κάτι και κάτι μεταγραφικό, ok. Με ανοιχτά ζητήματα όπως αυτό του Μαρτίνες. Εντάξει. Δεδομένα ανοιχτά ζητήματα είναι του Ρόουζ και του Ματέο και με τους δύο Άρης θα πρέπει να περιμένει για κάποιες μέρες, όπως φαίνεται, και στην περίπτωση του Ρόουζ θα εξαρτηθεί και από το πότε νομίζω θα ολοκληρώσει και η Λοριάν τις υποχρεώσεις της για την δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Μπορεί να τις ολοκληρώσει την Παρασκευή, μπορεί να καθυστερήσει και λίγο αν περάσει στα play-off ανόδου στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Υπάρχει το ταξίδι του Θόδωρου Καρυπίδη στην Κίνα, όπου βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα. Υπάρχει βέβαια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Ελλάδα και τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, αλλά και τον Σάβα Παντελίδη και τους υπόλοιπους συνεργάτες του, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα. Για κάποια θέματα για τα οποία έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις ήδη, νομίζω ότι είναι πιθανό να δρομολογηθούν και εν τη απουσία του. Υπάρχουν όμως νομίζω και κάποια ζητήματα τα οποία απαιτούν την παρουσία του στην Ελλάδα και ίσως
Σημειωθούν εξελίξεις αυτά όταν επιστρέψει, με την επιστροφή του να αναμένεται μέχρι τα τέλη Μαΐου από την Κίνα, για να δει και ο ίδιος από κοντά κάποιες υποθέσεις ποδοσφαιριστών, και όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, αλλά και όσον αφορά το κομμάτι των αποδεσμεύσεων, και κυρίως ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαια αυτή τη στιγμή και για την επόμενη σεζόν. Παράλληλα, περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα από την ΠΑΕ Άρης να ανακοινώσει και τα εισιτήρια διαρκείας τη σεζόν 19-20. Από την περασμένη εβδομάδα, η ενημέρωση της ΠΑΕ αναφέρει ότι αυτές τις ημέρες θα ανακοινώσει τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης των διαρκείας της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, ποντάροντας, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, στον ενθουσιασμό που επικρατεί στις τάξεις του κόσμου αυτή τη στιγμή, και ελπίζω ότι αυτό θα μεταφραστεί και σε ανταπόκριση από πλευράς φιλάθλων, μια ανταπόκριση που, αν υπάρξει και είναι μαζική στο ξεκίνημα, θα ξεκινήσει τη διάθεση των διαρκείας, θα φέρει και χρήματα στα ταμεία της ΠΑΕ, χρήματα τα οποία θα κάνουν σίγουρα πιο εύκολη τη ζωή του Θόδωρου Καρυπίδη, μαζί με αυτά τα οποία θα διαθέσει και αυτός από την τσέπη του, για να προχωρήσει τις υποθέσεις της ομάδας και όσον αφορά την ενίσχυση του. Δεν είναι μόνο το γνωστό χθεσινή σεζόν, είναι τα έργα που γίνονται στο Βικελίδης, είναι κάποια πράγματα τα οποία θα γίνουν στο Ρήσιο, είναι αρκετά ζητήματα τα οποία απαιτούν και χρήματα τα οποία έχει ο Θόδωρος Καρυπίδης από την τσέπη του, αλλά δεν λέει όχι και σε αυτά τα οποία θα έρθουν και είναι πιθανό να έρθουν γρήγορα κιόλας μέσα από τα διαρκείας. Πιθανό μέχρι και την Τετάρτη να υπάρχουν ανακοινώσεις από την ΠΑΕ, με τον κόσμο από την πλευρά του να περιμένει με ενδιαφέρον να δει τις τιμές που θα ορίσει η διοίκηση για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, στα οποία θυμίζω περιλαμβάνονται και οι αγώνες των προκριματικών του Άρη για το Europa League. Ανοίγουμε γραμμές για κανένα 20 λεπτό για να τα πούμε και μαζί. 2-3-10-287-888 αν έχετε διάθεση να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη και όχι μόνο. Στο μπάσκετ συνεχίζονται οι αναχωρήσεις των Αμερικανών για τη ΣΥΠΑ. Σήμερα έφυγε ο Κάιζερ, αύριο παίρνει σειρά ο Χάρης και μέσα από επόμενα 24 ώρα θα φύγει και ο Λάκι Τζόνς μαζί με τον Μαγκή για να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένοντας και αυτή τις αποφάσεις των ανθρώπων του Άρη για το αν θα τους διατηρήσουν στο ρόστερ την επόμενη σεζόν ή όχι, είναι γνωστή η διαδικασία. Ο Άρης έχει δικαίωμα μέχρι τις 36 να κάνει την κίνησή του, είτε για να τους διατηρήσει είτε για να τους αποδεσμεύσει. Με την τελευταία περίπτωση θα περιλαμβάνει και ένα buyout το οποίο πρέπει να πληρώσει ο Άρης, προκειμένου να λύσει τη συνεργασία του με κάποιους από τους Αμερικανούς, μπορεί με όλους, μπορεί με κάποιους, θα δούμε τώρα. Υπάρχουν άλλα ζητήματα στο μπασκετικό Άρη που έχουν προτεραιότητα σε αυτό το διάστημα και μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Είναι το διοικητικό, είναι το θέμα του προπονητή, θα συνεχίσει ο Γιάννης Καστρίτης στην ομάδα, και αυτός έφυγε από τη Θεσσαλονίκη εδώ και λέει 24 ώρα και περιμένει τις αποφάσεις της διοίκησης. Είναι το μπαν φυσικά, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πρώτο που βρίσκεται στην ατζέντα των ανθρώπων του Άρη. Τις τελευταίες μέρες γίνονται διαρκώς επαφές με την πλευρά των παιχτών που επέλεξαν την νομική οδό για να διασφαλίσουν τα δουλευμένα τους από τον Άρη και δικαιώθηκαν από την FIBA. Ο Άρης ψάχνει και προσπαθεί μέσα από αυτές τις συζητήσεις να βρει τη χρυσή τομή και να συμφωνήσει με τους πρώην καλαθοσφαιριστές της ομάδας. Το ποσό που πρέπει να διαθέσει αυτή τη στιγμή η ΚΑΕ για να απαλλαγεί από το απαγορευτικό των μεταγραφών, όπως διαβάζουμε και το ρεπορτάζ του Γιάννη Παραπονιάρη σήμερα στο All About Aris, αγγίζει τις 650.000 ευρώ, 630 για την ακρίβεια. Εφόσον υπάρξουν συμφωνίες με τους πιστωτές, θα χρειαστεί και ζεστό χρήμα για να καταβληθεί ως προκαταβολή. Εκείνης η καλή στήλη, θα το πούμε έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα ο Άρης προσπαθεί να φτάσει μια συμφωνία με αυτούς τους παίχτες και παράλληλα ψάχνει και χρήματα για να είναι συνεπής σε αυτές τις συμφωνίες, να γίνει άρση του μπαν και να μπορέσει μετά από 2 χρόνια να φτιάξει ένα κανονικό ρόστερ χωρίς περιορισμούς και να παρουσιάσει σίγουρα μια καλύτερη και πιο ανταγωνιστική εικόνα στο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Μαριανός ασχολείται με τον μπάσκετ βέβαια. Ευτυχώς υπάρχει αυτή η ευχάριστη συγκυρία με το ποδόσφαιρο και την καλή πορεία που πραγματοποιεί, που δημιουργεί και ένα έτσι ευχάριστο κλίμα γενικότερα στις τάξεις του κόσμου. Αλλά το μπάσκετ και η κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα είναι μια αγωνία για τον Αριανό.
Αλλά όπως είπαμε και πριν, όλα ξεκινούν από τον μπαν, από την άρση του μπαν, ώστε ο Άρης να ατενίσει με μεγαλύτερη αισιοδοξία στην επόμενη σεζόν. Επιστρέφοντας στο ποδοσφαιρικό, Άρη, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, αν όχι όλοι, έχουν αναχωρήσει ήδη τα τελευταία 24 ώρα, άλλοι για τις πατρίδες τους, άλλοι για τις χώρες τους, άλλοι για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Άλλοι ξέρουν ότι θα είναι σίγουρα την επόμενη σεζόν στο ρόστερ. Άλλοι περιμένουν τις οριστικές αποφάσεις της διοίκησης, την ενημέρωση κυρίως των ανθρώπων του Άρη για το μέλλον τους και αν είναι στα πλάνα της επόμενης σεζόν ή όχι. Ήδη θυμίζω πραγματοποιήθηκε ένα ραντεβού με τον Δημήτρη τον Διαμαντόπουλο την περασμένη Παρασκευή, το οποίο όμως ήταν περισσότερο ώστε οι άνθρωποι της ομάδας να έχουν μια εικόνα για την πορεία της αποθεραπείας του, πότε μπορεί να μπει στις προπονήσεις, πότε ενδεχομένως να μπορεί να παίξει κάποιο φιλικό. Δεν τέθηκε, η κουβέντα δεν πήγε ούτε στο οικονομικό, ούτε στο αν υπολογίζεται ή όχι. Αυτό το οποίο του μετέφεραν οι άνθρωποι του Άρη ότι θα υπάρξει νέα επικοινωνία για να ενημερωθεί αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο είναι πιθανό να γίνει και με κάποιες ακόμα περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο μου, Χρυσός Ανέστη, Μάξιμε. Αληθώς, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά, ακούω την εκπομπή που είπατε, που λέτε και με στεναχωρεί ένα πράγμα, Νίκο μου. Τι? Ότι... Μια φορά να σε χαροποιεί ένα πράγμα, όλο στεναχωρεί πάρα. Χρύσαν Θεέ μου, ξέρεις τι με στεναχωρεί, αγόρι μου όμορφο. Είναι ότι το είχαμε πει σε μια άλλη συζήτησή μας, που είχαμε κάνει μαζί. Ναι. Είχα πει ότι οι επενδυτές περιμένουν στη γωνία. Ναι. Γιατί είμαι υπέρ, ας πούμε, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος άλλος να μείνει στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο μιλάω. Α, περιμένουν στη γωνία οι επενδυτές. Ναι, αυτό για, σε στήλ αστείωτητα το είπα, γιατί κάποιοι μιλούσαν για τον Καρυπίδη. Όσο δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να έρθει να αναλάβει τον Άρη και βεβαίως να μείνει ο Καρυπίδης και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Εφόσον έχει αποδείξει ότι αυτά που έχει πει τα έχει πραγματοποιήσει. Όμως εγώ, σαν Αριανός, τόσα χρόνια, θέλω να δω την ομάδα μου να κάνει κάτι, κάτι παραπάνω την επόμενη χρονιά, παράδειγμα. Έτσι πώς είναι τα πράγματα, εφόσον υπάρχει το οικονομικό που είναι πολύ μεγάλος παράγοντας. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι και η ΕΠΟ, είναι και η ΚΕΦ, είναι και η κυβέρνηση, είναι πολλά. Χρήσαν Θεέ μου, αυτό πήγα να πω τώρα με τον Νίκο. Αυτό πήγα να πω. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει περίπτωση ένας επενδυτής να δει αυτός ο κόσμος του Άρη που γεμίζει το Χαριλάο με τις όποιες δυσκολίες. Είμαστε γωνιακό μαγαζί και δεν έρχεται να πάρει τον Άρη. Αυτό εμένα με προβληματίζει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος και να δώσει όραμα στον Αριανό και να μην το γεμίσει και να υπάρχουν και χιλιάδες απ' έξω. Εγώ είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Ναι, πούντος. Πούντος. Χρήσαν Θεέ μου, πούντος και δεν Νίκο. Είναι όμως λίγο άδικο για αυτόν που είναι τώρα και έχει βάλει αρκετά χρήματα. Δεν το κατηγορώ, να συζητάμε, δεν πρόσεξε. Όχι να συζητάμε για αυτόν τον Παπαδόπουλο ή τον Τζαλτίδη που θα έρθει. Να συζητάμε για τον πιθανό. Να πάει στον Καρυπίδη π.χ. λέω εγώ. Εγώ λέω σαν Αριανός, δεν κατάλαβες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον Καρυπίδη και μπράβο του και όσο υπάρχει. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, αλλά την ίδια στιγμή είναι λίγο άδικο. Δεν θεωρώ ότι είναι άδικο. Απλά πώς δεν είναι άδικο. Έχει βάλει καμιά 7, 8, 9, 10 εκατομμύρια και δεν είναι άδικο. Πώς δεν είναι άδικο. Κατάλαβες. Εγώ λέω σαν Αριανός, άκουσε με τη σου λέω. Αν βρεθεί αυτός λοιπόν, φίλε μου. Αν βρεθεί, θα πάει στον Καρυπίδη και μια μέρα θα ακούσουμε. Η εταιρεία Αμάνι, πώς τη λένε αυτή που έχει. Ήρθε σε συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών. Έτσι θα γίνει. Μακάρι, φίλε μου, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί. Για ακόμη μια χρονιά, εφόσον ο άνθρωπος βάζει και λογικό είναι να πάρουμε διαρκεία, να γεμίσουμε το όσα περισσότερα να πάρει χρήμα για να μπορείς να κάνει κάτι παραπάνω, εγώ σαν Αριανός φίλαθρος θα το κάνω. Και τα αδέρφια μου θα πάνε να πάρουμε διαρκεία, θα το κάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι ο Άρης πάλι θα είναι από τέταρτο ως πέμπτος. Αυτό είναι του χρόνου πάλι. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες, αυτό είναι. Θέλει υπομονή. Πόσο ρε Νίκο υπομονή, αγόρι μου εντάξει. Φέτος ανέβηκες ρε Μάκη, φέτος επέστρεψες πάλι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, επέστρεψα και πάμε πάλι πίσω, εντάξει. Το 10 λέγαμε άλλα, λέγαμε ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα και πάμε για πρωτάθλημα. Βήμα. Εντάξει. Και δεν το λέω, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο θα πω ισχύει σε δική σου περίπτωση, μπορεί να ισχύει υποσυνείδητα. Ναι. Το 10 ας πούμε Νίκο όχι πρόσεξε για να ολοκληρώσω, περίμενε. Ναι. Μην παρασύρεστε από τους δίπλα. Όχι, δεν παρασύρωμαι. Ειλικρινά, κοίταξε ότι με πείραξε, με ενόχλησε. Το λέω, δεν κρύβομαι, δεν μπορώ να πω ψέματα. Ναι. Δεν μπορώ να πω ψέματα, Νίκο, και το λέω και στον Χρήσανθο, δεν λέω ψέματα. Και όλους μας πείραξε.
Αλλά από την άλλη, αυτοί κάναν αυτό που κάναν 4 χρόνια, 3 χρόνια, πήραν αυτά που πήραν. Με τον τρόπο που τα πήραν, και το έχουμε πει 1000 φορές. Και ο Χρήστος το ξέρει. Γιατί και ο επενδυτής που θα έρθει στον ΑΕΡ θα πρέπει να κάνει τέτοια πράγματα. Συμφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Αλλά επιτέλους κάποια στιγμή, επειδή όταν ξέρει και ο Χρήστος, ήταν τότε στην μεγάλη, που ξεκίνησε πάλι ο Άρης από τη Β' Εθνική, το 10 είχαμε την καλύτερη ομάδα. Το λέγανε όλοι. Ο κύριος ο κορμός διαλύθηκε, έφυγε. Γιατί όμως έφυγε? Κάποια λάθη γίνανε, ξαναπήγανε πάλι πίσω. Πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω. Ξανάρθαμε στο 19 και λέμε προς το 20, μη βιάζεστε, σιγά σιγά. Okay, εγώ σιγά σιγά, αλλά μέχρι πότε? Κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε τόσους θυλάδους επώνυμους που δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ένας Καρυπίδης είναι. Πού είναι όλοι αυτοί οι επώνυμοι που είναι δίπλα στον Άρη? Στον επώνυμο, στον ανώνυμο. Δηλαδή, άμα στον ανώνυμο, ο ανώνυμος είμαι εγώ, ο Νικό. Ο ανώνυμος είμαι εγώ και εσύ. Και οποιοδήποτε πρέπει να πάρει πάνω με πολλά λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει να αργιανό σε πόνιμο. Αυτοί πρέπει να φέρουν, αυτό εννοώ. Αυτοί οι επώνυμοι να φέρουν κάποιον να πούνε, εδώ είσαι Καρυπίδη, πάρε τόσα, πόσα θες, 30, πάρτα. Και θα πάρω εγώ τον Άρη. Να σε καλά, μα γιατί δεν θα μου. Χρυσανθέ, συγγνώμη αγόρι μου, έβγαλα μικρό λίγο τέτοιο. Καταλαβαίνει, είμαστε και κοντά στα 49-50. Πρέπει να δούμε τον Άρη να παίρνει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο. Πρέπει να το δω, δεν γίνεται. Εντάξει, φιλιά. Επόμενος, καλησπέρα. Να πω, σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, υπάρχει και βλέπω και ρεπορτάζ εδώ στο φέστιβαλ, οι σημαίες που ξανανέβασαν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης κάποιοι εκεί ένθερμοι υποστηριχτές του συμπολίτη, κατέβηκαν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, και λένε θα το ξανανεβάσουν, λέει, τις σημαίες. Θα ξανακατεβούν μετά. Θα πάρουν καινούργιες, γιατί... Τι? Θα ξανακατεβούν. Ανεβοκατεβαίνουν οι σημαίες. Ναι, ανεβοκατεβαίνουν. Ο επόμενος, καλησπέρα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Λαράκι μου. Χρήσαμε. Ναι. Αλλά σε δεν έχεις κάνει τίποτα με τον Παπαδόπουλο. Άντε πάλι. Δεν έχεις κάνει δουλειά με τον Παπαδόπουλο. Δεν έχεις κάνει. Ο Παπαδόπουλος είναι φίλος των παικτών. Δεν έχεις κάνει δουλειά. Δεν είμαι φίλος κανενός. Κοιτάξτε, σε ειρωνεύεται. Καλά εδώ. Μία σε ειρωνεύεται, μία σε βρίζει. Και ασχολούμαστε με τις σημαίες. Αντί να ανεβοκατεύει δύο φορές το χέρι σου πάνω του. Τον έβρισα. Την άλλη φορά δεν τον εξεφώνησες. Τον έβρισα ποτέ. Χρήσανθέ μου. Ναι. Την Δετάρτη ξέρεις τι μου είπε. Τι. Το έχεις ακόμα, το έχεις. Ποιο, τον έκατσες καμιά σφαλιάρα? Όχι, σφαλιά δεν έκατσε. Με έκανε μια λαβή. Θα βαλετζίδι, οκ, αλλά είναι. Πού να δει την κανονική. Φαίνεται, δηλαδή, όχι να σου πω κάτι. Φαίνεται πω λέμε σε ένα ποδοσφαίρι. Φαίνεται ότι έχει τεχνική. Έχω κάτι live εγώ. Μη Γιάννη, μη Γιάννη, μη! Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό που λέει. Τι μα νοιάζει ποιο θα έρθει και ποιο θα φύγει. Εντάξει. Δεν σε νοιάζει. Όχι, ρε παιδί. Εδώ ένας φίλος μου λέει πες του να πάρει διαρκεία στα επίσημα. Όλο χαχανίζει. Περιμένεις εκεί τις δερμάτινες, πες. Περιμένεις τα δερμάτινα, τα καινούρια. Όχι, αν πάρουμε διαρκεία στα επίσημα εκεί στα δερμάτινα, τα καινούρια εκεί που είναι τώρα τα δημοσιογραφικά. Δεν θα είναι εκεί τα δερμάτινα. Τα δερμάτινα θα μπουν κάτω από το καφέ. Καταρχήν να σου πω και κάτι. Δεν γίνεται να κάτσω και να δω παιχνίδι του Άρη. Και μισό λεπτό, επειδή μου το έλεγε ένας φίλος, πολύ καλός φίλος και πολύ καλός Αριανός και μάλιστα με σεβασμό στην ηλικία του για την 9. Παιδιά, το γήπεδο θα πάρει μια συγκεκριμένη μορφή. Θα φύγουν συγκεκριμένοι φίλαθλοι από την 9, εκεί που θα μπουν τα δημοσιογραφικά, γιατί αυτό ζήτησε η UEFA. Ναι. Και θα φύγουν, προσέξτε λίγο, και συγκεκριμένα διαρκείας από την 7. Και θα αντικατασταθούν με τα δερμάτινα. Ναι. Άρα θα είναι πιο ακριβά. Άρα εγώ παραδείγματος χάρη, εμένα το δικό μου το διαρκείας παραδείγματος χάρη και του αδερφού μου, είναι εκεί. Είναι κάτω, είναι στις πάνω-πάνω θέσεις, κάτω το καφέ. Θα πρέπει ή να πληρώσω παραπάνω χρήματα για να πάρω εκεί θέση ή να πάω κάπου αλλού. Δεν γίνεται όμως να βολευτούν οι πάντες από τη στιγμή που αλλάζει το γήπεδο με βάση τα θέλω τους. Αυτό ήθελα να το πω, γιατί βλέπω και λέω τώρα για πολύ καλό Αριανό. Χρόνια με διαρκείας και στην 7 παλαιότερα και στην 9 τώρα, ο οποίος τώρα τρώει
τη μόντα αυτή, γιατί πάνε τα δημοσιογραφικά εκεί πέρα και θα πρέπει να φύγει από τη θέση του. Δεν γίνεται όμως. Πάει λίγο παραδίπλα τώρα, εντάξει. Ναι, θέλω να πω ότι πολλοί κολλάνε ρε παιδί μου σε αυτό, δυσανασχετούν. Δεν γίνεται. Στη δύο που έχουμε τόσα χρόνια διαρκείας, εκεί καθόμαστε. Σωστό και αυτό. Δεν καθόμαστε εκεί. Όχι, στις δύο πάλι διαρκείας, δεν γίνεται να βλέπει να παίζει ο αριθμός. Πάρε λέει εσύ το διαρκείας και θα είμαστε όρθιοι. Όρθιοι θα είμαστε πού, σε τέτοιο. Και να φαντάσαι να έχω κάνει από πίσω μου και να λέει φίλε, κάτσε λίγο κάτω να δούμε. Ο Στέλιος θέλει να είναι στη δύο γιατί του αρέσει να συνομιλεί με τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζουν εκείνη την πλευρά. Δηλαδή, του αντιπάλου κυρίως. Και δικούς μας, παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι ενίοτε, ναι, ούτε ναι, okay. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σου βγάλει παένα ναι, διαρκείας πίσω ναι, από τον αντίπαλο πάνω. Επειδή είναι κοινωνικός, δηλαδή τον κατηγορείται. Άμα μας βγάλει 3-4 εκεί που είμαστε φίλοι πίσω από τον αντίπαλο πάνω. Θα τιμωρηθεί η ομάδα. Θα κλείσω και τα σπίτια. Γι' αυτό καλά είσαι στη 2, Στέλιο μου. Α, στη 2. Και τι, και χωρίς την plexiglass. Να τα λες με τον back και τον extreme. Ένα μπράβο. Α, μπράβο. ξέρεις ότι την Τετάρτη τον παρακαλούσα, είχα τον Νικόλα αγκαλιά στο λαιμό, απάνω στους ώμους και τον παρακαλούσα τον Παπαδόπουλο να πάει να πάρει προγραμμές από τους παίκτες και δεν πήγαινε, έτσι. Γι' αυτό έφαγε τη λαβή. Γι' αυτό έφαγε τη λαβή. Πες γιατί δεν πήγαινες εσύ. Γιατί δεν πήγαινα εγώ. Γιατί πήγαινε εσύ. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και τον Νικόλα. Μπορούσε να πατήσει ρε φίλε με στο καφέ με αυτό που πήγαινε την περασμένη Τετάρτη. Πάρε ναι, εγώ πώ πήγα ρε φίλε με τον Νικόλα και πήρα νέα υπογραφέ δηλαδή. Εσύ έβαλε άλλο να στο κάνει και δεν θα πω στον αέρα ποιον έβαλε. Οκ, okay, ξέρει εσύ ποιον. Δεν έβαλα. Που του πέταξε τη φανέλα και του λε μάζεψε τι υπογραφέ. Καλά του έκανε. Που το δικαιούται ο φίλος μου. Το δικαιούται που ήταν ο αδερφός μου. Που ήταν ήδη δίπλα εκεί πέρα. Και μπορούσε... Καλά τον έκανε μωρέ τώρα. Μωρέ τώρα, εντάξει. Και ναι. Κακώς αγόρασε και τη φανέλα, και φίλε. Έπρεπε να πας στη φανέλα να στη δώσουν κούτρα. Αυτό. Καταρχήν, την πλήρωσα. Άσε αυτό. Άσε που εντάξει τώρα είμαστε και γείτονες του βιώτες με αυτόν τον συγκεκριμένο τον κύριο. Σωστό. Τόσα χρόνια. Οπότε δεν γινότανε. Like 7. Τον οποίο του είχα τάξει μια σφαίρα, αλλά είπαμε να την γυρίσει πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, Παπαδόπουλε, γίνε Άρης. Γιατί τι είμαι. Παίκτες. Τι είμαι. Παίκτης. Άρης είμαι, φίλε. Μην μπερδεύεις. Παίκτης. Άρης είμαι. Θες να τάξεις με όλους καλά, δεν γίνεται. Εγώ. Ναι, δεν γίνεται. Τι λες, ρε Στέλιο. Δευτεριάτικα, δεν τώρα, γίνεται. Μέσα Μαΐου. Να το έχω καλά με γιατί, όλους. Γιατί, φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Το διπλανό σου που δεν μπορεί, το έχει ψυχολογήσει. Θα σου πάρω μετά τηλέφωνο να επιχειρηματολογήσω σε αυτό το οποίο λες και να καταλάβεις μετά το αντίθετο. Κοιτάξτε, ο διπλανό σου είναι η καλύτερη μορφή δημοσιογράφου που υπάρχει, έτσι. Ισχύει. Οπότε, εντάξει. Τον παρακαλάνε, δεν τους παρακαλάνε. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει ένα επίπεδο πολύ μεγάλο level. Εντάξει, είναι και 45 χρονών. Όχι, εντάξει, το παρακαλάνε. Είναι 41. Όχι, επειδή. Δεν είναι. 41. Η πρώτη ευχή είναι άρθρο 44, εσύ το ξεπέρασες. Εγώ το ξεπέρασα 44. Σου εύχομαι και άρθρο 99. Και 104, και 104 γιώτα α. Λοιπόν, χωρίς πλάκα τώρα, ναι. Για να τελειώνουμε. Ναι. Γενική συνέλευση για τον μπάσκετ. Χθες. Ναι. Γενική συνέλευση. Τι πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου, για να γίνει μια γενική συνέλευση για τον μπάσκετ. Τι πρέπει να γίνει. Γενική συνέλευση για τον Πάσχα. Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Καλός ο Χαβαλές που κάνουμε. Ναι. Καλός ο Χαβαλές τώρα και η πλάκα. Ναι. Αλλά για τον Πάσχα θα κλαίμε μετά. Ναι. Θα έρθει ο καιρός που θα κλαίμε για τον μπάσκετ. Ναι. Και θα μαζεύουμε λεφτά για να δούμε αν θα παίξει κατηγορία. Γενική συνέλευση να έρθει ο μεγαλομέτωχος να μας πει τι γίνεται με τον μπάσκετ. Τι γίνεται με τα μπαν. Φεύγουν παίκτες. Ποιοι θα μείνουν. Ποιοι μπορούν να παίξουν, τι γίνεται. Το θέμα, άκουσε με λίγο. Το θέμα δεν είναι να σου πει τι γίνεται. Πάνω κάτω όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Το θέμα είναι να μας πει τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνει. Να γίνει μια γενική συνέλευση για το μπάσκετ. Ο ερασιτέχνης πρέπει να κάνει γενική συνέλευση. Ναι. Να απαιτήσει να γίνει και να απαιτήσει να έρθει κιόλας. Φυσικά. Με θέμα τον μπάσκετ. Εντάξει, από ότι... Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά τι να σου πω. Μπορεί κάποιο να το όχι, μα από ό,τι θυμάμαι, νομίζω τώρα, επειδή είχαν γίνει και μία και τον Φεβρουάριο μέσα, καλά είχε γράψει και ο Τάσος, ο Καραλίκας, ότι δεν χρειάζεται ξανά. Μπορεί να συνεχιστεί εκείνη η γενική συνέλευση. Όντως, γιατί έχει διακοπή. Οπότε πρέπει να συνεχιστεί εκείνη η γενική συνέλευση, γιατί θα κλαίμε για τον μπάσκετ. Ναι. Θα κλαίμε. Λοιπόν, άντε, πάει. Γεια σου, Στέλιο μου.
Πάμε στον επόμενο. Πώς έχουμε, Βασίλη? Έναν, ωραία. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Θέλω να απαντήσω στο φίλο το Μάκη. Ναι. Όλοι θέλουμε τα πολλά και τα μεγαλεία και τα αυτά, αλλά αυτόν έχουμε, με αυτόν πορευόμαστε. Αυτός μας πήρε από το χέρι, μας πήγε εκεί που μας πήγε, μας έφερε εδώ που μας έφερε. Ναι, όλοι θέλουμε έναν επενδυτή, έναν παντελονάτο, έναν όπως θέλετε πέστε τον. Αλλά να σου πω και κάτι, δεν θέλω τα βρώμικα, τα άπλυτα, τα σεξ, τα εσώρουχά σου που λέει ο Καρβέλας. Ναι. Μπορείς να περπατήσεις στην Ευρώπη όπως έκανες πορεία πριν 6-7 χρόνια και ακόμη παραπάνω, και να πηγαίνεις και κάθε χρόνο παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω και να φτάσεις όπως έφτασε κάποια στιγμή η Μπράγκα που έφτασε στον ημιτελικό, στον τελικό, τότε που παίζαμε μαζί. Ναι. Δεν ήτανε. Δεν θυμάμαι τώρα. Τότε δεν ήτανε. Αλλά έχει φτάσει μέχρι τέτοιο σημείο η Μπράγκα, ναι. Μπράβο, αυτό θέλω κι εγώ. Μπορείς να προχωράς, ας είσαι τέταρτος, ας είσαι όχι πέμπτος, ας είσαι τρίτος, ας είσαι τέταρτος. Τρίτο τέταρτος. Ναι, ας είσαι τρίτο τέταρτος και να κάνεις πορεία στην Ευρώπη, που να έρχονται όλοι στο κλάνι της Βικελίδης και να λένε πού ήρθαμε. Και σε χρονιές τότε που αναφέρεις εσύ με την Ευρώπη, που έφτασες δύο φορές πολύ κοντά, μια ανάσα έφτασε τον τίτλο, αλλά τον έχασες στις λεπτομέρειες, εντάξει. Εγώ αυτό θέλω προς το παρόν, τουλάχιστον για μια πενταετία. Δεν θέλω ούτε τα βρώμικα, ούτε τα άπλυντα, τα σεξ, τα εσώρουχά σου. Ναι, ωραία το έθεσες. Λοιπόν, πορεία στην Ευρώπη για 4-5 χρόνια, να λένε Άρες και να τρέμουνε, να έρχονται στο Κλεάνθης Βικελίδης και να τρέμουνε πριν έρθουν ακόμη. Ναι. Αυτό θέλω. 5 χρόνια. Μπορείς να το κάνεις. Να το κάνει ο Καρεπίδης. Θα φανεί. Αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Δεν έχουμε άλλο, Βασίλη. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στο All About Aris On Air, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε, να είστε καλά.